καλώς ήρθατε! Καλώς ήρθατε κατά τσακαλό καταπληκτικό τσουκροκοπιμπίνο καπεσούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες καν του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία! Και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα για χμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στα αναχώρια, να περάσουμε την παρακότητα από τις μελαγχολίες και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντική ζουμουσάδα! Ελάτε, πουλάκια μου, ελάτε, ελάτε, γιατί έχω σήμερα, έχω δωράκλα! Κάθε μέρα είμαι χαρούμενος που μπορώ να κάνω εκπομπή. Κάθε μέρα έχω χαρά που μπορούμε να είμαστε μαζί, που ο Θεός μας χαρίζει υγεία και μπορούμε να ανταμώνουμε παρά τις δυσκολίες, παρά τα προβλήματα, παρά τα άγχη, παρά την πίεση, παρά τα διάφορα θέματα, ρε παιδί μου, που μας αξιώνει ο Θεός και ανταμώνουμε. Εγώ μέσα στο στούντιο, εσείς όπου και να βρίσκεστε, στη δουλειά, είτε γυρίζετε από νύχτα, είτε πηγαίνετε στη δουλειά, είτε είστε χωρίς δουλειά, είτε χουχουλιάστε, είτε είστε εξωτερικό, είτε είστε εδώ από κάτω στη γωνία, λέω το Σοφού και Φράγκον γωνία, ή όπου και να σας βρίσκουμε. Είτε έχετε αυτή τη στιγμή τα παιδάκια σας στο αυτοκίνητο και πηγαίνετε για σχολείο, για νηπιαγωγία, για, οτιδήποτε, όπου και να είστε, ρε παιδί μου, μας βάζετε μέσα στην καθημερινότητά σας. Έτσι κι εμείς. Χαρούμενοι που μας αξιώνει ο Θεός. Άλλη μία μέρα και είμαστε παρέα και είμαστε αντάμα. Καλημερίζουμε τους φίλους μας στη Χαλκιδική. Στους 107 και 4. Καλημερίζουμε τους φίλους μας στο δεύτερο τρίτο πόδι. Στριμωνικός Κόλπος, Καβάλα, Βόρεια Θάσος. Space FM 92 και 2. Καλημερίζουμε τους φίλους μας στη Δράμα. Κάλυψη μέσω Radio Sound 93 και 8. Σας τα λέμε, σας τα ξεκαθαρίζουμε, σας τα επαναλαμβάνουμε. Όπου και να βρίσκεστε, σε Ελλάδα και εξωτερικό, ζούμου σου λέμε, σουλουμουντρούχου μια καραπιπερίμ θα κάνουμε και σήμερα, διότι ως γνωστός αυτή την παρέα δεν μας πέφτει με τίποτα. Το πάθος, η ενέργεια, η τρέλα, η σπίθα στο βλέμμα, ξεκάθαροι να είμαστε, έτσι το λέμε σε φίλους και εχθρούς. Αν έχουμε, έχουμε σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε, αλλά... Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θέλω ειδικό εφέ γι' αυτό. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, την Παναγωνίας. Ladies and gentlemen! Έχω σήμερα καταπληκτική δωράκλα να δώσω στον κόσμο από την Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Ένα υπέροχο αφιγραντήρα, το Γιοτόμι! Δεκαλίτρων, 130 ευρώ. Είναι με συμπιεστή. Ναι, 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 ναι. Χρονοδιακόπτη. Ναι, 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 ναι. Είναι ψηφιακός. Ναι, ναι, έχει αυτόματη λειτουργία. Ναι, 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 ναι. Περίμενε, δεν σε προλαβαίνω. Περίμενε, δεν σε προλαβαίνω. Θέλω να μου πεις κάτι, δηλαδή. Έχει και αυτόματη λειτουργία απόψεξης. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δεν μου λες, έχει και αυτόματη επανεκκίνηση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Ναι, ναι, ναι. Δεν μου λες, και κάτι, ξαναρωτάω ρε παιδί μου, είναι με συμπιεστή, έχει χρονοδιακόπτη λειτουργίας, έχει. Ναι, ναι. Έχει, έχει. Δεν μου λες, και αυτός ο αφιγραντήρας δηλαδή είναι το Γιοτόμι, είναι. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Εσύ τώρα αυτόν τον θέλεις. Ναι, θέλω. Θέλεις, ναι. Μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση να πάρω έναν άλλον αφιγρατήρα, ας πούμε, άλλη μάρκα. Όχι. Όχι. Ακριβώς. Έτσι, πολύ ωραία. Χαίρομαι που τα συζητάμε. Πάρα πολύ ωραία. Γυναίκα, τόλμησα, σκέφτηκα άλλη μάρκα. Σου ζητώ συγγνώμη. Πάω να πάρω μόνο το Γιοτόμι. Κλαίει Τζένιφερ, γκρινιάζει η Ναόμι. Γιατί δεν έχουν το Γιοτόμι. Τι δωράκλα δίνω μπιπιπ σήμερα. Τι χαρά έχω. Υπερατού η φαγριντάρα. Έτσι πάει ο υπερθετικός. Ο αφιγραντήρας, η αφιγραντάρα. Έλα ρε σταυράκι μπαζαρέτζι. Έλα καμάρι μου που λέει και ο Νεκτάριος. Καρδάση μου.
Πόσο πιο πολύ μου λείπεις που ξέρω ότι δεν θα βρεθούμε φέτος το καλοκαίρι. Άστα. Άστα, τι να κάνουμε. Εδώ είμαστε και σήμερα θα διάσουμε ό,τι έχουμε μέσα μας από ενέργεια, από τρέλα, από πάθος, από όρεξη. Έτσι. Και γουστάρουμε που είμαστε εδώ μαζί σας. Στον αθλητικό Λίμπορο 107 και 4 ρωτάτε και σας λέμε. Στη Χαλκιδική 107 και 4 είπαμε δεύτερο τρίτο πόδι στριμωνικός κόλπος Καβάλα Βόρεια Θάσος Space FM και δράμα Radio Sound 93 και 8. Και όταν σας ρωτούν στο τηλέφωνο να το λέτε από τις διάφορες εταιρείες μετρήσεων. Η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης λοιπόν δίνει αυτό το καταπληκτικό αφιγραντήρα σήμερα. Τι άλλο να πούμε. Εντάξει, έχουν τελειώσει τα λόγια. Τέτοιο δώρο. Πρωί μεσημέρι, 3 παρα 2 λεπτά θα γίνει κλήρωση. Να μην παραβλέπουμε και το μικρό παιδάκι μας. Αυτό το μεσημέρι στο 2-3. Το ποιος αυτός ένα 0. Αιγαίων, Δικητήριο και Ωραιόκαστρο. Δύο πρότυπες, ψαραγορές, δύο ηχθειοπολία, κούκλα. Υπέροχα, χαίρεσαι να μπαίνεις μέσα. Πεντανόστιμα, φρεσκότατο όρομο, σχοβολά η θάλασσα. Με χώρο παρείστικο μεζεδοπολίου. Έρχονται τα παιδιά με το χαμόγελο στα χείλη, σε σερβίρουν εκεί. Θέλετε να τα πάρετε μαζί σας, πέ και φέ, βεβαίως. Θέλετε να κάνετε τη λιβεριά, 214.000 για το Δικητήριο, 69.56.66 για το Ρεόκαστρο, ωμέγα 3 βάλτε στον οργανισμό σας. Από αυτή τη βδομάδα θα ξεκινήσουμε και θα δίνουμε και 50% έκδοση σε τραπεζούκλες. Πήγατε να φάτε, φάγατε 100 ευρώ, θα πληρώσετε 50. Φάγατε 500 ευρώ, πήγατε κάνετε ξέρω εγώ, άιντε, γιάχμα όλα, θα πληρώσετε 250. Πήγατε φάτε 50 ευρώ, θα πληρώσετε 25. Έτσι, πάρα πολύ ωραία και τους ευχαριστούμε τους ανθρώπους από το Αιγαίο που πάντοτε είναι δίπλα μας. Φυσικά, για το πιο ωραίο γλυκό, για το πιο ωραίο παγωτό, για την πιο ωραία τούρτα, για το πιο φρέσκο και λαχταριστό και ζεστό ψωμάκι, Νικολαίδης, Καραολή και Δημητρίου 230-163. Αρτοσαχαροπλαστεία και Λαγκαδά έναντι ΟΑΕΔ. Παγωτάρες και με στέβια και Νάνα Μέλια και Βέλβετι Μπόσκο και American Cookies και Νοαζέτα. Τι θέλετε και Λίλα Πάουζε θέλετε. Τα πάντα όλα. Και βέβαια αυτοκινητάρες στο Τζαντεκίδι ανεβαίνοντας στο δρόμο για το Ωραιόκαστρο απέναντι από τα Τζάμπο και επαγγελματικά αυτοκίνητα. Και εννοείται γραπτή εγγύηση χιλιόμετρων που και να πάτε σε όποιο συνεργείο θέλετε να το ελέγξετε και πληρώνετε όπως εσείς μπορείτε. Γι' αυτό είναι ο νούμερο ένα, γι' αυτό είναι ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο Τσαντεκίδη, στα αδέρφια Τσαντεκίδη, Χάρης και Αβράμ με το χαμόγελο στα χείλη, εμπειρία χρόνια, πρίκα το όνομά τους, πρίκα όποιος έχει πάρει από εκεί αυτοκίνητο και ξέρει. Και αυτή είναι η καλύτερη διαφήμιση από στόμα σε στόμα. Το πόσο ελεγμένα, το πόσο κορυφαία είναι όλα αυτά τα αυτοκίνητα που έχει το στόλο που έχει εκεί, στο Ωραιόκαστρο. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα, θα ανοίξουμε γραμμούλες μετά, να συζητήσουμε για τον αγώνα του Σαββάτου με τον Όφη. Μία νίκη που ήρθε με μία πολύ μέτρια εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο. Μία νίκη που δεν θα ερχόταν ποτέ αν δεν υπήρχε το ευλογημένο αυτό μαραφέτη που λέγεται ΒΑΡ. Αυτό που ο καθαρός το επιζητά, το αναζητά, παλεύει για να έρθει. Αυτός ο οποίος δεν έχει να φοβηθεί κάτι, το έχω πει πολλές φορές. Αυτός ο οποίος δεν έχει κλέψει, αυτός ο οποίος δεν κλέβει, δεν φοβάται τον ανιχνευτή μετάλλων, δεν φοβάται τον έλεγχο από το μαραφέτη και το μηχάνημα στην είσοδο, δεν φοβάται τίποτα ο καθαρός ουρανός. Δεν έχει να φοβηθεί τις αστραπούλες. Αυτοί που τόσα χρόνια έχτισαν καριέρες, αυτοί που τόσα χρόνια έχτισαν παλμαρέ και τίτλους πάνω στην κλοπή, πάνω στις παράγκες, πάνω στις διαιτησίες τις περίεργες, τους όπουλους, επάνω στα εγκλήματα, επάνω στον εκφοβισμό, πάνω στους εκβιασμούς, πάνω στο φόβο, πάνω στη σαπίλα, πάνω στη λαμογιά, αυτοί φοβούνται και σκούζουν και δεν θέλουν ούτε τους ξένους διαιτητές, και ούτε φυσικά το ΒΑΡ. Σκεφτείτε λίγο το δικό μας μάτς το Σάββατο βράδυ με τον Όφη. Ούτε το γκολ, το υπέροχο γκολ του Πιτσιρικά για τον οποίο θα πω σε λίγο θα μετρούσε, γιατί σε πρώτη φάση και με γυμνό μάτι πιθανόν να θεωρούσαμε ότι είναι offside.
ή να θεωρούσαν κάποιοι ότι είναι offside, ούτε φυσικά το πεντακάθαρο πέναλτι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι του κάνει κεφαλοκλείδωμα, τον τυλίγει και τον ρίχνει κάτω. Ούτε αυτό το πέναλτι θα το βλέπαμε, γιατί αλλού πεζόταν η μπάλα. Και έτσι, να πως γίνεται, να πως αλλοιώνεται ένα αποτέλεσμα. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είπα, γράφεται αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες και στέλνετε τα μηνυματάκια σας και στο προσωποβιβλίο, στο Μαποτεύτερο, εκεί που 12.500 άνθρωποι συναντιόμαστε κάθε μέρα και συζητάμε και στο διαδίκτυο, γραπτός, όσοι δεν μπορούν τηλεφωνικώς ή δεν θέλουν ή δεν έχουν τη δυνατότητα. Επικοινωνούμε και μέσα από το μπλιμπλίκι. Τι είδαμε λοιπόν το Σάββατο το βράδυ? Είδαμε μια ομάδα ασθμένοντας να προσπαθεί να... Α, συμφωνείς, ε? Πετάχτηκες χωρίς να σε ρωτήσω? Ναι, προσπάθησα. Ναι, έτσι συμφωνείς. Είδαμε μια ομάδα λοιπόν που προσπάθησε ασθμένοντας και πάλι στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς φαντασία, χωρίς όρεξη, χωρίς πάθος, χωρίς τίποτα, να φτάσει στη νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο που δεν το λες και φόβητρο, που ήρθε, εντάξει, να παίξει την μπαλίτσα του, να διεκδικήσει από την ισοπαλία και βλέπουμε. Είδαμε μια ομάδα που τα ατού της για άλλη μια φορά δεν τράβηξαν. Ένας απογοητευτικός, ένας θλιβερός Μπίσεσβαρ. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα έρθει η ώρα πριν από ένα χρόνο να βάζω αυτούς χαρακτηρισμούς μπροστά από τον Μπίσε. Καψούρα μου τα δύο προηγούμενα χρόνια. Καταθλιπτικός, αποκαταπληκτικός, καταθλιπτικός. Προκαλεί πραγματικά θλίψη. Δεν ξέρω τι προβλήματα μπορεί να έχει στη ζωή του. Δεν το γνωρίζω, αλλά η εικόνα που παρουσιάζει μέσα στο γήπεδο ήταν για μια ακόμα φορά χάλια. Ο Λιμνιός με τόσο ταλέντο, με τόσο πρίκα από το Θεό, με έκρηξη, με ταχύτητα, δεν επίσπερναε. Πολύ κακό φεγγάρι. Μιλάω τώρα για παίκτες που θα μπορούσαν με μία τους ενέργεια. Έτσι. Έχω χάσει το λογαριασμό πόσες φορές τον τελευταίο καιρό ο Λιμνιός πάει να ξεκινήσει και πάει και πέφτει πάνω στον αμυντικό. Έλλειψη και αυτό καθαρού νου, έλλειψη και αυτό ψυχολογίας. Έτσι, εγώ δεν λέω το παιδί δεν θέλει. Αλλά βλέπω ότι συγκεκριμένα ατού της ομάδας δεν τραβάνε. Ο Λάμπρου επίσης, για τον οποίο τόσο πολύ έχουμε φωνάξει το Σάββατο, τίποτα. Θέλω να τα λέμε όλα. Και χωρίς να κάνει καμία ευκαιρία Όφη, βάζει και ένα γκολ από το πουθενά. Πάλι λάθος ο Πασχαλάκης. Φίλε, όταν αποκρούεις, εγώ δεν είμαι ούτε τερματοφύλακας, ούτε πρώην τερματοφύλακας, ούτε εν ενεργεία, ούτε. Θα σου πω τι σκαμπάζω εγώ, που έχω πει τόσα ωραία πράγματα για σένα, που έχω πει ότι είσαι ο τερματοφύλακας που έχεις δώσει προσωπικούς βαθμούς περισσότερο από τον καθένα σε αυτή την ξέφρενη πορεία τα προηγούμενα χρόνια. Και σε έχω επενέσει με όλο μου το είναι. Ένα πράγμα όμως. Δεν γίνεται να διώχνεις την μπάλα μπροστά. Είτε τη διώχνεις του διαόλου τη μάνα με γροθιές να φύγει έξω την περιοχή όταν είναι ψηλά ή όταν είναι τέτοιο σούτ σαν αυτό προχθές. Την διώχνεις προς το πλάι. Να φύγει κόρνερ. Τα χέρια προς το πλάι. Όχι έτσι. Τη στρώνω μπροστά στον αντίπαλο. Τόσο μπορώ να ξέρω. Άλλο ένα λάθος λοιπόν. Ανθρωποφαγία εμείς δεν κάνουμε, το ξέρετε. Δεν πέφτουμε να κανιβαλίσουμε κανέναν. Δεν μπορούμε όμως να μην πούμε αυτά που βλέπουμε, να μην κάνουμε κριτική. Ο προπονητής πάλι μπερδεμένος. Βλέπει μια ομάδα στο πρώτο ημίχρονο έτσι και μετά ρίχνει ό,τι χαρτί έχει μέσα. Και εκεί λοιπόν μπαίνει αυτός ο πιτσιρικάς για τον οποίο ακούμε τόσα πολλά πράγματα και στην ΚΑΠΑ 19 και στην ΚΑΠΑ 17, ότι σκοράρει κατά ρυπάς, ότι σκοράρει κατά βούληση, ότι είναι ένα παιδί που ξεχυλίζει από ταλέντο. Πάντοτε λέμε η μετάβαση πώς γίνεται και πόσο αποφασισμένος είσαι αυτά που έκανες με τους ίδιας ηλικίας συμπαίκτες σου, με τους πιτσιρικάδες
με τους οποίους αγωνίζεσαι στις υποδομές και στα πρωταθλήματα της K19 και της K17, πόσο μπορείς, κατά πόσο μπορείς αυτά να τα μεταφέρεις με τους άντρες. Γίνεται η σέντρα από το Γιαννούλη, αριστερά, λουκούμι σέντρα, και ο τρόπος που βάζει το σώμα του ο Τζόλης, ο τρόπος που τοποθετεί το πόδι του, αλλά και όλη του η κίνηση προς την μπάλα με τη μία, δημιουργούν ένα υπέροχο γκολ. Δείγμα ενός επιθετικού που το έχει. Τώρα, ξαφνικά, φυσικά ο Τζόλης δεν έγινε ο Γκέρτ Μίλερ, εννοείται ότι ξαφνικά δεν έγινε ο Σαράφης, εννοείται ότι δεν έγινε Πρίγιοβιτς, εννοείται ότι δεν έγινε ένας έμπειρος και φτασμένος φορ. Όσο κακό όμως είναι να φουσκώσουμε τα μυαλά ενός παιδιού, να τον βγάλουμε αφίσα, να τον αποθεώνουμε και να του πάρουμε τα μυαλά, άλλο τόσο κακό είναι να θάψουμε την καλή του ενέργεια, να μην ακούσει τον καλό λόγο, να μην ακούσει τον έπαινο, να μην ακούσει τον μπράβο από ανθρώπους που θα μπορούσε να είναι πατεράδες του. Ο Τζόλης είναι 18-19, εμείς είμαστε τώρα 49, άνετα. Άνετα θα μπορούσε να είναι παιδί μας. Ξαναλέω λοιπόν, γιατί πάντα ελοχεύει αυτός ο κίνδυνος, αμάν, μην του φουσκώσει τα μυαλά, μην ψωνιστεί παιδιά, αυτό είναι στο χαρακτήρα του παιδιού, είναι στο πώς η ομάδα θα προστατεύσει, το πώς οι γονείς, ο περίγυρος, οι προπονητές, οι ψυχολόγοι, το team, το τεχνικό, όλο. Να μην νιώσει το παιδί ότι ξαφνικά έγινε ο Ρόι της Ρόβερς, ότι όλος ο κόσμος γυρίζει γύρω του. Τώρα θέλει λίγο γκέμια και χαλινά μέσα του, γιατί ήδη εκεί που θα μπει να πιει καφέ, ή εκεί που θα πάει να φάει, ή εκεί που θα πάει να αγοράσει το ρούχο, θα γυρίσουν τα κεφάλια, θα αρχίσουν τα κορίτσια να χτυπάνε αγκώνες. Τάδε δεν είναι αυτός. Ξέρετε τώρα, είναι και σαν το μέλι οι μύγες επάνω. Μόλις δουν ποδοσφαιριστή, μόλις δουν, αυτά είναι και ωραία παιδιά, είναι γυμνασμένοι, είναι αυτά, σου λέει εδώ θα προκύψει χρήμα και τα λοιπά. Τα κορίτσια, εντάξει, okay, είναι, δεν λέμε ότι πάντα έχουν τέτοιο σκοπό απότερο, αλλά είναι ένα θέλγητρο, είναι ελκυστικό ένας ποδοσφαιριστής. Να κοινωνική ζωή, να ταξίδια, να αλούσα, να έτσι, να αλλιώς. Προσοχή ιδιαίτερη, αγόρι μου γλυκό. Πρόσεξε, σου ευχόμαστε πραγματικά μέσα από την ψυχή μας να έχεις μια υπέροχη καριέρα, να μεγαλουργήσεις, να σε δουν οι άνθρωποι που έκαναν τόσες θυσίες, οι γονείς σου, οι προπονητές σου, να σε δουν να διαπρέπεις. Όσο λοιπόν κακό είναι να φουσκώνουμε τα μυαλά και να λέμε αυτός είναι ο κορυφαίος, δεν υπάρχεις, αγόρι μου, παικταρά, έτσι αλλιώς, τους έλειωσες, τους έκανες, άλλο τόσο κακό είναι να θάψουμε και να μην πούμε ένα μπράβο του παιδιού. Τώρα τι έγινε προχθές, τι έκανε αυτός ο πιτσιρικάς. Γύρισε καταρχήν, δεν ξέρω αν είναι η δική μου διέστηση ή η δική μου επιθυμία περισσότερο, άλλαξε όλη η ατμόσφαιρα με αυτό το γκολ. Σαν να χτύπησε μια καμπάνα για τους υπόλοιπους και συνήλθαν και οι υπόλοιποι, αφυπνίστηκαν και άλλοι και η ομάδα πήρε μπρος και άρχισε να τρέχει περισσότερο, να δημιουργεί, να πιέζει. Και όχι ότι έπαιξε καμιά μπαλάρα, αλλά ήταν, ας πούμε, κάπως συμπαθητική. Στο δεύτερο ημίχρονο πίεσε. Δεν ήθελε και η Ρουφιάνα η μπάλα να μπει, εδώ που τα λέμε δηλαδή, και στο πρώτο ημίχρονο, εκεί στο δοκάρι πάνω ένας, έτσι αλλιώς, έσωσε πάλι ο τερματοφύλακας, να πάνω στη γραμμή δύο φορές, αυτός ο, πώς το λένε, ο παίκτης του Όβι, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, Νέιρα, πάνω στη γραμμή δύο-τρεις φορές, δεν θέλει κιόλας, δηλαδή είναι αυτό που λέμε η άβρα, τι ατμόσφαιρα υπάρχει στην ομάδα, έτσι. Που άλλοτε θυμάστε, και το κουκούτσι μίγδαλο, δηλαδή έτρωγε στο Βερίκοκο, έτρωγε στο Ροδάκινο και στο τέλος το κουκούτσι ήταν μίγδαλο. Πολλές φορές που λέμε γεννάνε και τα κοκόρια. Δίκροκο το αυγό. Συνέβαινε και αυτό άλλες φορές. Τώρα βλέπετε δεν μας θέλει κιόλας, ρε παιδί μου.
Δεν μας θέλει κιόλας. Μπράβο λοιπόν στον πιτσιρικά που μπαίνει, δίνει άλλη άβρα, φέρνει έναν φρέσκο αέρα και είναι πολλά περισσότερα πράγματα που πρέπει να συζητήσουμε. Δεν είναι μόνο το ένα γκολ, είναι και το αύριο. Είναι και όλα τα υπόλοιπα παιδιά που έρχονται από εκεί. Τα 2.800 το χρόνο που δίνει ο Ευεργέτης, που δίνει ο μεγάλος Ιβάν στις υποδομές τόσα χρόνια, επιτέλους κάποια στιγμή πρέπει να τα δει να πιάνουν πραγματικά τόπο. Εκτός και αν νομίζει κανένας ότι δίνει κοντά 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για να παίρνει ομάδα στην ΚΑΠΑ 17 και στην ΚΑΠΑ 19 πρωταθλήματα. Δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο σκοπός. Βεβαίως και αυτό είναι πολύ όμορφο, το χαιρόμαστε, τα καμαρώνουμε για τα παιδιά, αλλά ο σκοπός των υποδομών είναι να είναι ένας προθάλαμος για την πρώτη ομάδα. Περιμένουμε λοιπόν κι άλλους σαν τον Τζόλι, κι άλλους σαν τον Μιχαηλίδη, περιμένουμε κι άλλους να ανέβουν, περιμένουμε τον Χατζηστραβό, περιμένουμε τον Κούτσια, περιμένουμε τα διάφορα παιδιά τα οποία είναι στις υποδομές και διέπρεψαν και διαπρέπουν, και αυτό το βράδυ του Τζόλι είναι και ένας οδηγός, είναι και μια τονωτική έναση για τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν νυχθημερών τόσα χρόνια στις υποδομές και βλέπουν τώρα το δικό τους παιδί να είναι εκεί. Πήγαν με άλλη δύναμη, πήγαν με άλλον αέρα, πήγαν με άλλα κουράγια το αμέσως επόμενο πρωί και οι προπονητές και οι παιδαγωγοί των παιδιών αυτών που είναι στις υποδομές, αλλά και τα ίδια τα παιδιά που είδαν το δικό τους φιλαράκι, τον άνθρωπο με τον οποίο μοιράζονται τα όνειρα, μοιράζονται τις προσδοκίες, μοιράζονται τις θυσίες σε αυτές τις ηλικίες, τον είδαν το βράδυ του Σαββάτου να είναι αυτός που γυρίζει το μάτς, να ανακηρύσσει το MVP του παιχνιδιού, και όχι μόνο τον γκολ, αλλά όλη την παρουσία, να δείχνει ένα ωραίο θράσος και κυρίως να φροντοφωνάζει στους υπόλοιπους και σε κάποιους που έσερναν το κορμί τους φορώντας τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ότι παιδιά, αυτό σας λείπει. Η τρέλα, το πάθος, η ενέργεια, η φλόγα, η πρεμούρα να κερδίσω. Και αν εσείς αδειάσατε παίρνοντας αυτά τα πρωταθλήματα και αυτά τα κύπελλα, και αν δεν έχετε να δώσετε κάτι άλλο, ναι μεν, σας έγραψε η ιστορία, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που δαγκώνουν λαιμούς και αρπάζουν την ευκαιρία από τα μαλλιά. Όσο για τον άλλον που θέλω να μιλήσω, είναι ο Στοχ. Ο οποίος Στοχ φωνάζουμε τόσο καιρό. Καλά ρε παιδιά. Τόσο χάλια είναι ο Στοχ και δεν το βάζει. Τόσο τραγικός είναι. Βλέποντας ας πούμε μια επιμονή σε συγκεκριμένους παίκτες που βλέπεις ότι ναι μεν έχουν προσφέρει, αλλά σέρνονται τώρα. Δεν μπορούν. Είναι τεφορμέ ρε παιδί μου. Δεν τους βγαίνει τίποτα. Πόσο χάλια μπορεί να είναι αυτός ο Στοχ. Ούτε φίλος μας είναι. Ούτε με το μάνατζερ του έχουμε τίποτα παρτίδες, ούτε τίποτα συμφέροντα. Ρωτάμε το αυτονόητο. Και μπαίνει ο Στοχ και να σέντρες και να κάθετες και να σουτ και να ωραία στημένα και δημιουργεί μια αναμπουμπούλα με την παρουσία του. Και κοιτιόμαστε μεταξύ μας και λέμε, παιδιά, μια χαρά δεν παίζει ο άνθρωπος. Είναι δυνατόν δηλαδή αυτός που το ξέρουμε τι μπορεί να δώσει, που πέρσι έκανε παπάδες εκεί που έπαιζε και βραβεύτηκε και ήταν μέσα στους καλύτερους και έβαλε πόσα, 20 γκολ, 20 ασίστ, αυτά. Πόσο χάλια μπορεί να είναι ο Μίροσλαβ Στοχ, ας πούμε. Και περνάει και είναι μια χαρά. Και είχε να παίξει από τον Νοέμβριο, νομίζω. Δηλαδή, κάτι μήνες, 5 μήνες. 6. Τόσο πολύ. Ένα είναι αυτό. Ότι εμένα προσωπικά ρε παιδί μου, μου άρεσε ο Στοχ. Τον είδα ότι βγάζει μια ποιότητα. Με τη μία η μπάλα, κάθετες πάσες, να υψηλές, να αλλαγή παιχνιδιού. Βγάζει μια προσωπικότητα ο άνθρωπος. Αυτό είναι το ένα. Το λάθος είναι το ξέσπασμα στο διαδίκτυο, φίλε. Δηλαδή,
κατανοητό ότι έχει βάση και είναι δικαιολογημένο. Προσέξτε, δεν είναι αδικαιολόγητος. Έγραψε, πιστεύεις ότι το αξίζω αυτό? Να μου συμπεριφέρεσαι σαν να είμαι κάποιος αρχάριος ή κάποιο παιδί που δεν ξέρει ποδόσφαιρο? Με δύο κουβέντες. Έτσι. Do you think I deserve this to be treated as beginner or some kind of amateur or kid who can't play football? Ξέσπασμα. Έτσι, αγανάκτησε. Okay. Δικαιολογημένος για το ξέσπασμα. Όχι, φίλε, στο διαδίκτυο. Εδώ είσαι λάθος. Χίλια δίκια να έχεις. Εγώ λέω χίλια δίκια έχεις. Για τον τρόπο που σε μεταχειρίστηκε ο προπονητής. Χίλια δίκια. Όχι στο διαδίκτυο. Δεν ξεκατηνιαζόμαστε στο ίντερνετ. Οι μεγάλες ομάδες αυτά τα πράγματα τα λύνουν μέσα στους κόλπους της οικογένειας. Όχι στα μανταλάκια. Εδώ είσαι λάθος, φίλε. Έτσι. Μετά, εντάξει, το κατάλαβε. Έκανε συμπληρωματική, ας πούμε, επεξήγηση ότι ναι, δυστυχώς τα συναισθήματα στο ποδόσφαιρο δεν μπορούν πάντα να κοντρολάρονται. Για να ξεκαθαρίσω την προηγούμενη δήλωσή μου, αυτό που εννοώ είναι ότι έχω να προσφέρω πράγματα στο σύλλογο, στην ομάδα μου, στο να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου, δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, έχουμε κάποιους στόχους μπροστά μας, θέλω να είμαι ενεργό κομμάτι κτλ. Εντάξει, okay. Καταλάβαμε. Μετά προσπαθείς να το μαζέψεις. Πρώτον, άλλο ένα δείγμα ότι το έχει χάσει το παιχνίδι ο προπονητής. Όταν ο παίκτης, ένα, τον έχεις εκμηδενίσει, έτσι. Τον έχεις, δεν τον βλέπεις ρε παιδί μου. Αυτό είναι το πρώτο λάθος, ότι σε εκθέτει. Δεύτερον, όταν ο παίκτης, δεν υπάρχει πειθαρχία, βγαίνει και σε κράζει η δημόσια στο διαδίκτυο, επίσης δεν σε φοβάται, επίσης δεν σε σέβεται, δεν σε υπολείπει. Θέλετε να σας πω κάποια ονόματα, θα του τολμούσε να το κάνει παίκτης αυτό, να βγει και να κράξει δημόσια τον προπονητή του? Άρα το έχει χάσει. Προσέξτε, χωρίς να λέω μπράβο στο στόχ. Λάθος! Άλλο είμαι αγανακτισμένος μαζί σου, άλλο έχω χίλια δίκια γιατί δεν με βάζεις, άλλο το βγάζω στα μανταλάκια, στο διαδίκτυο. Αυτά δεν είναι δείγματα μεγάλης ομάδας, σοβαρής. Τα διαχωρίσαμε? Είμαι ξεκάθαρος, έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Έτσι το βλέπω εγώ. Σήμερα θα συναντηθούν για να μιλήσουν μεταξύ τους, πιθανόν με αμοιβές εξηγήσεις και με συγγνώμες να λυθεί το θέμα. Εγώ περιμένω να δω κατά πόσο ο προπονητής θα εξακολουθήσει να επιμένει σε παίκτες που φαίνεται φωνάζουν, το κραυγάζουν, ότι δεν μπορώ, δεν μπορώ ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν είναι δεν θέλω πια, αλλά δεν μπορώ πια, δηλαδή μία ερώτηση μόνο. Ο Στοχ, αν έπαιρνε τις μισές ευκαιρίες από ό,τι πήρε ο Μπίσεσβαρ ή ο Ελκαντουρί, τις μισές, τι θα βλέπαμε ίσως? Θα μου πεις, Κωστάκη, το ξέρεις? Δεν το ξέρω. Και πιθανότατα να έπαιζε 3, 4, 5 μάτς και να ήταν χάλιας. Ας το να δούμε ρε παιδί μου. Και πιθανόν αν έπαιζε τα μάτς και ήταν χάλιας θα τον έβγαζε. Γιατί εγώ θυμάμαι και την άλλη φορά που έπαιξε 3-4 παιχνίδια, όχι ότι έβγαλε μάτια, αλλά δεν ήταν ο χειρότερος. Δεν ήταν για τον αφήσει τον πάγκο παραπεταμένο, τελευταία τρύπα του ζουρνά. Ας πούμε, λες και ήταν ο λεπρός, λες και είχε τύφο. Έπρεπε να πεθάνουν όλοι για να παίξει αυτός. Δεν πάει έτσι. Ξεκάθαρα. Αυτά. Κωστή, ο Τζιόλης δεν είναι Τζιόλης, είναι ο γιος, δεν είναι γιος του, δεν μπορεί να είναι και ηλικιακά. Αυτός εδώ είναι Τζιόλης, χωρίς το γιώτα. Δεν έχει καμία σχέση, καμία συγγένεια με τον Τζιόλη που είχαμε πάρει από τον Παναθηναϊκό, το αμυντικό χαφ, τον ψηλό. Δεν έχει καμία σχέση. Είναι χωρίς γιώτα. Είναι Τζιόλης, Παναγιώτη. Τον Εσίτη εγώ τον είδα πάλι μια χαρά. Πείτε με περίεργο. Χάρηκα που είδα το Μάτος να προωθείται. Μου έλειψε τόσο πολύ αυτό φέτος. Ευνουχισμένος ο Μάτος. Να έχει τέτοιο υπερόπλο.
να έχεις τέτοιο back, full back, να έχεις τέτοιον, τέτοιο στα χέρια σου, τέτοιο εργαλείο να σου προσφέρει και 7-8 γκολ από το πουθενά σας στη μένα μέσα στη χρονιά και να το απενεργοποιείς και να παίζεις μονίμως από αριστερά με τον Γιαννούλη. Κάποια στιγμή ο Γιαννούλης άσκαγε, κάποια στιγμή μας πήραν χαμπάρι οι αντίπαλοι, έβαζαν και δύο επάνω του και τελείωσε η ιστορία. Δύο πάνω στον Μίσιτς όταν έπρεπε και όταν έπαιζε, δύο επάνω στο Γιαννούλη, γεια σας. Και ο Μάτος πίσω, δεξί μπακ, σαν να μην ήταν ο Μάτος. Αυτά. Ο Αλέκος πόνο μεγάλο, πονάς, αγόρι μου, ε, πονάς, έλα Αλέκο, που δεν βγήκε, πόνο, χολή, ε, δεν βγήκαν τα κουκιά, σφαλιάρα, χολή κατά του ΠΑΟΚ, καλά εννοείται και ο Μπαρμπασάβας και ο Αλέκος, έτσι να πονάτε. Ο ΠΑΟΚ να είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεστε όταν ξυπνάτε το πρωί και το τελευταίο πριν πάτε για ύπνο. Αυτό θέλουμε. Και σήμερα είναι Δευτέρα, Τετάρτη είναι μπροστά το μάτς, 9.30 ώρα. Με ξένο διαιτητή, με VAR, πάμε να τους δείξουμε. Πάμε να δείξουμε ότι καταλάβαμε ότι δύο φορές κοιμηθήκαμε όρθιοι μέσα στην Τούμπα, στο πρωτάθλημα και στα play-off. Πάμε να τους δείξουμε. Έχετε! Και βάλε αυτούς που θέλουν. Βάλε αυτούς που πραγματικά το βλέμμα του σου λέει ότι άσε με να μπω μέσα να δείξω. Και δεν μας νοιάζει αν είναι πιτσιρικάς, αν είναι μεγάλος, αν είναι καραφλός, αν είναι Σλοβάκος, αν από την ΚΑΠΑ 19, αν είναι έμπειρος, αν είναι παλιός, αν είναι φρέσκος. Δεν μας νοιάζει. Βρες αυτούς που πραγματικά λυσάνε να παίξουν. Και θα μπουν να πάρουν λαρίγκια. Βρες τους. Αυτό θέλουμε από σένα. Δεν μας νοιάζει τίποτα άλλο, ούτε ονόματα. Ούτε μάνατζερ, ούτε παρουσία, απουσία, τίποτα, τίποτα. Αυτό κάνε. Αυτό κάνε, φίλε. Αυτό. Είτε είσαι εδώ του χρόνου, είτε δεν είσαι. Αυτά έχω να πω. Πριν πάω στο διάλειμμα, θυμίζω, τεράστιο δώρο σήμερα. Αφιγραντήρας, το γιοτόμι 10 λίτρων. 130 ευρώ δώρο, παιδιά, αθόρυβο, ψηφιακό, ένα στολίδι. Σώζεστε μέσα στο σπίτι, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη σημασία έχει ένας τέτοιος αφιγραντήρας. Ένα καταπληκτικό μαραφέτη, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54-222. Με 62 λεπτουδάκια μπορείτε να κερδίσετε ένα καταπληκτικό αφιγραντήρα το γιοτόμι. Τώρα, 8-10 και το μεσημέρι, 2-3. Τρεις παρακάτω ψηλά θα γίνει κλήρωση, ένας τυχερός, θα το βγάλουμε και αέρα σήμερα γιατί είναι μεγάλο δώρο. Ένα καταπληκτικό μαραφέτη. Σας βάζω, επειδή είναι είδος ανάγκης και όχι πολυτελείας, θα σας βάλω και μέσα από τα σταθερά τηλέφωνα για το υπέροχο δώρο μας. Θα πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε γρήγορα. Επιστρέφουμε με γραμμούλες. Επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε. Αναβοσβήνουν τα λαμπιόνια. Πάμε γραμμές. Έλα τσουκνίδα. Έλα. Πες αγόρι μου αυτό που θες. Μήπως γνωρίζετε τι έκανε ο τσουκνίδας το Σάββατο στην μπουτίκ? Πήρε κάτι μπλούζες. Ήταν ο Πέτρος εκεί, ο φίλος μου. Μπροστά όμως ήταν και ένα παλικαράκι από τον Πειραιά που ήρθε και αυτός να πάρει μπλούζες. Μας έλεγε κάτι ιστορίες για κάτω. Λοιπόν, πάμε γραμμές, πάμε να μιλήσετε εσείς. Ξαναλέω, κληρώνουμε σήμερα καταπληκτικό αφιγραντήρα το γιοτόμι. Καταπληκτικό υπέροχο δώρο υπερατού. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54-222. Πάμε να μιλήσετε εσείς. 2310-287 888. Ναι, γεια σας. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Τους έφαγα όλους φίλε. Τους έφαγες όλους φίλε, τέσσερις. Τους εξαφάνισα, απίστευτος. Μπράβο μου, τα συγχαρητήριά μου. Έλα, λοιπόν, έλα αδερφέ. Θα ξεκινήσουμε πρώτα για το μάτς. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι παίχτες οι οποίοι είναι αδιάφοροι. Ναι. Φαίνεται πλέον ξεκάθαρα, ναι. Και από τη στιγμή που είμαστε πάρα πολλοί κόσμος που βλέπουμε το ίδιο πράγμα, δεν είμαστε όλοι εμείς τυφλοί και όλοι οι υπόλοιποι είναι καλά. Εντάξει. Ναι. Δηλαδή όταν μιλάς με 50 άτομα, εγώ θα σου πω, και συμφωνείτε από τους 7 παίχτες οι 5 ότι βαριούνται, κυριολεκτικά, μάλλον έχουμε δίκιο εμείς που λέμε ότι οι 50 που λέμε ότι οι 4 από τους 7 βαριούνται. Εντάξει, δηλαδή κάποιοι παίχτες είναι οι οποίοι πρέπει να φάνε πάγκο εκτός 18ας ή να τους πούμε ευχαριστούμε πάρα πολύ, βρείτε ομάδες να φύγετε. Ναι. Το ένα είναι αυτό. Εμείς είμαστε δίκαιοι φίλε,
Εγώ, παιδιά, σας λέω ό,τι βλέπω. Ξέρετε, και μιλάω έτσι για παίχτη που τον έχω καψούρα και τον έχουμε αποδεώσει πολλές φορές τον Μπίσεσβαρ. Αλλά δεν γίνεται, φίλε. Ο καλός Μπίσεσβαρ παίζει βασικό σε οποιαδήποτε ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Μπίσεσβαρ των δύο αγώνων με τον Άγιαξ. Αυτό που βλέπουμε τα τελευταία 25 παιχνίδια δεν παίζει βασικό ούτε στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Εντάξει. Εντάξει. Δεν χρειάζεται, λέμε, τώρα, δεν χρειάζεται να το πούμε με. Οκ. Ναι, αυτό που λες. Το παίζει στην τρίτη κατηγορία, ρε φίλε. Ούτε για τρίτη κατηγορία δεν είναι το παίξιμο. Δεν θέλω να απαξιώσω έτσι. Δεν μου πάει η καρδιά, ρε παιδί. Πώς το λένε. Εντάξει, όχι, σέβομαι τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είναι θέμα αυτό που βλέπουν τα μάτια μας. Εμείς ξέρεις τι θέλουμε, Στράτο. Να ματώνουν τη φανέλα, ρε Κωστή, και ό,τι γίνει. Ένα αυτό και δεύτερον. Αυτός που είναι σε καλό φεγγάρι, που είναι φορμαρισμένος, βάλ τον να παίξει, εκμεταλλεύσου το timing. Δώσε τις μισές ευκαιρίες στο Στοχ από ό,τι έδωσες στον Ελκαντουρί και στον Μπίσεσβερ. Παράδειγμα, λέω, ή στο Λιμνιό. Που παίζει συνεχόμενα παιχνίδια και έχει και αυτός μοιραία, κάνει μια κοιλιά ενώ ξεκίνησε καλά, ας πούμε, τον πρωτάθλημα. Αυτό λέμε. Λοιπόν, το ένα κομμάτι είναι αυτό. Πάμε τώρα στο άλλο το κομμάτι. Για το πιτσιρικά. Το Τζόλι. Είναι Τζόλις, έτσι, και όχι χωρίς γιώτα. Το λέω επειδή υπάρχει λοιπόν, απορία. Έχει καμιά σχέση με την Ελλάδα. Ο ένας είναι ποδοσφαιριστής και ο άλλος ήταν αθλητής του Βάδεν. Μη συγχαίρουμε τα δύο πράγματα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ο Τζόλις, λοιπόν, από αυτό που έχω δει εγώ στα δύο παιχνίδια που έπαιξε ως αλλαγή και ένα αυτό τρία, νομίζω είναι τρίτη του συμμετοχή στον ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι. Επίσημη. Ναι. Δεύτερη. Ωραία. Τρίτη. Τρίτη. Μπορεί. Λοιπόν, λίγο. Από αυτό που βλέπω, είδα ότι δεν έχει ούτε σωματοδομικά χαρακτηριστικά, ούτε ταχύτητα, ούτε ιδιαίτερη τεχνική. Αλλά έχει δύο πράγματα, φίλε, τα οποία παίχτης υψηλού επίπεδου, αν δεν τα έχει, δεν γίνεται ποτέ παίχτης υψηλού επίπεδου. Το ένα είναι το πάθος, γιατί παίζει για την ομάδα που γουστάρει. Σωστό. Και το δεύτερο είναι ότι βλέπει γήπεδο. Και παίχτης που βλέπει γήπεδο δεν χάνεται ποτέ, να ξέρεις. Ακόμα και όλα τα υπόλοιπα να είναι κάτω του μετρίου, παίχτης που βλέπει γήπεδο σκέφτεται ένα χρόνο πιο γρήγορα από όλους τους υπόλοιπους 19-20 ποδοσφαιριστές. Ακριβώς. Το γκολ δεν είναι εύκολο. Όποιοι νομίζουν ότι είναι εύκολο το γκολ. Δεν μιλάω καν για το γκολ. Δείτε λίγο πώς βάζει το σώμα του. Πώς βάζει το σώμα του και πώς βάζει το πόδι του για να πάει η μπάλα εκεί με τη μία. Χωρίς το παρίσμα και τέτοια. Εγώ σου λέω άσε τον γκολ. Άστο, τελείως, πέταξε το έξω. Ήταν μια ενέργεια, μια στραποκλωτσιά. Πες, το έκανε και μπήκε. Εγώ είδα τρία πράγματα που παίχτης του ΠΑΟΚ, ρε φίλε, δεν τα έχει από αυτούς που παίζουν τους 18-19 ποδοσφαιριστές. Α, δουλέψει, να συνεχίσει έτσι και εδώ είμαστε εμείς. Το δεύτερο για την ομάδα, να σου πω και κλείνω, είναι ότι χαίρομαι ιδιαιτέρως για Μάτος, Σίγκασον και Σίτι, οι οποίοι έχασαν το περιττό βάρος, εντάξει. Όποιος είναι επαγγελματίας του χώρου καταλαβαίνει. Ο Μάτος δεν είχε ποτέ βάρος. Έλα, φίλε, τώρα όχι, σε παρακαλώ. Κάνεις λάθος. Έλα, Κωστή, άστο τώρα. Ο Μάτος έχασε 5,5 κιλά. Άστο τώρα, μην το ψάχνεις. Ο Μάτος έχασε 5,5 ήταν κιλά, ο Μάτος. Στεγνός όλη τη χρονιά. Ο Μάτος έχασε 5,5 κιλά. Διαφωνούμε. Έγινε πιο ελαφρύς, το ίδιο και ο Ίγκασον. Και χαίρομαι πάρα πολύ, φίλε, για τον Εσίτη. Για Ίγκασον, Βαρέλα και τα λοιπά, ναι. Αλλά ο Μάτος πάντοτε ήταν στεγνός και πρόσεχε, φίλε, κάθε του γραμμάριο, να ξέρεις. Εγώ σου λέω ότι επειδή τον Μάτος τον είδα από κοντά, σχετικά, όχι πρόσφατα, πριν την καραντίνα και μετά την καραντίνα, είναι 5,5 κιλά ελαφρύτερος. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα να σου πω και το τελευταίο. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τον Εσίτη, ωραία, ο οποίος Εσίτη δείχνει πόσο δουλευταράς είναι. Έχει πάρει έναν από τους παλιούς προπονητές του Ντρογκμπά, εντάξει, που ήταν στο team που προπονούσαν τον Ντρογκμπά, για να δουλέψει, φίλε. Α, σοβαρά μιλάς. Δεν το ξέρω αυτό. Και τι, τον έχει φέρει εδώ στην Ελλάδα? Ναι, τον είχε όσο ήταν καραντίνα, τον είχε εδώ πέρα. Πρώτη φορά τον και δούλεψε πάρα πολύ, να ξέρεις. Δούλεψε πάρα πολύ πρόγραμμα εκρήξεων. Και μείωσε και το σωματικό του βάρος. Εγώ είδα ότι δεν αφήνει μπαλιά να μην πάει, φίλε, με τα μπούνια μέσα σε κάθε παλιά. Ο εσύ την ξέρεις, αν συνεχίσει έτσι, σε δύο χρόνια θα πουληθεί πενταπλά από όσα τον αγοράσαμε. Έγινε το Στράτο! Κάνε επίλογο, σε ευχαριστώ. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι! Γεια σου, Εγωστή, καλημέρα. Καλώς τον, καλώς τις αίρες, δημημένες. Και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, βεβαίως. Βαλή εβδομάδα. 83.
Βάλει το 83 και θα πάρω φόρα και θα ξεχαστούμε. Μπράβο. Το Στράτο δεν τον ρώτησε αν ήθελε. Αν ήθελε, να με σε πάρει να μου το ξανά να μου πει. Το μεσημέρι, δεν πειράζει. Στράτο. Στέλιος. Πες μου λίγο, ξανά. 283. Κωστή, έγινε. Σε ακούω. Νομίζω το είχα πει σε εσένα στον Τζόρνταν. Ναι. Είχα πει για δεκάδα και εγώ ξεκίνησα από το Στόχ. Πίστευα ότι θα παίξει βασικός. Και είπα μια κουβέντα. Ή θα σε εκθέσει ρε φίλε, ή θα σε δικαιώσει που δεν του βάζει να παίξει. Δυστυχώς τον εξέθεσε. Εγώ θα πω ευτυχώς. Θα... Κάτσε. Εγώ θα πω ευτυχώς τον εξέθεσε, φίλε. Ευτυχώς είναι για μας. Εμάς μας ενδιαφέρει. Ευτυχώς για μας και τον μπράβο, μπράβο. Να μην παρεξηγηθώ, ναι. Μπράβο. Δυστυχώς για τον προπονητή τον εξέθεσε. Ευτυχώς για την ομάδα. Βέβαια, Στέλιο, ο φαν του Φερέιρα μπορεί να πει, άκουσε, μέχρι τώρα δεν ήταν έτοιμος και τώρα που τον είδε έτοιμο τον έβαλε. Okay. Εγώ λες να παίζει αυτή η εκδοχή. Κωστή, τα κόρνερ, γιατί κερδίζει πάρα πολλά κόρνερ η ομάδα. 2-3 χτύπησε ο Στόχ. Με ζύγι. Με μυρογνωμόνιο. Εγώ είδα τις πάσες του. Τις έβγαλες φάσεις από τα κόρνερ. Που τα περισσότερα τα σακατεύαμε εδώ και καιρό. Όχι να μην αδικήσουμε. Δηλαδή το κόρνερ είναι μισό πρόγραμμα εκτελεστεί σωστά και να δημιουργήσεις κατάσταση μέσα στην εστία. Το ερώτημα είναι ένα τώρα, Στέλιο. Έχεις εσύ τη μεγαλοσύνη να πεις έκανα λάθος, με εξέδεσε. Μπράβο ρε μάγκα, σε βάζω τώρα. Δείξε μου τι άξε. Βά τον Τετάρτη να δούμε. Για βά τον. Γιατί έτσι, το παιχνίδι θα το κάνεις το ή θα πεις ή θα πεις με έκραξε στο διαδίκτυο. Λάθος, το ξαναλέω, έτσι, λάθος του. Αυτά δεν πρέπει. Έχασε το δίκιο του. 100% λάθος, έτσι. Διαχωρίζουμε όμως, άλλο τι κάνω αγωνιστικά, έτσι λάθος. Ή θα πει με έκραξε στο διαδίκτυο, άρα έξω, τιμωρία. Αλλά να σου πω κάτι, Κωστή. Θα κάνω τώρα και το δικηγόρο του διαβόλου. Όταν βλέπεις αυτοί που παίζουν δεν έχουν την απόδοση που πρέπει και εσύ έχεις ψοφήσει στον πάγκο. Τρελαίνεσαι, εντάξει, είπαμε. Εντάξει, δηλαδή έχει και δίκιο, έχει και άδικο μαζί. Το είπαμε. Δεν είναι αδικαιολόγητη. Αλλά εγώ είπα για τον προπονητή. Δεν είναι αδικαιολόγητη η έκρηξη, αλλά δεν είναι αυτός ο τρόπος. Σίγουρα, Κωστή, εγώ τα έχω πει πριν τον αγώνα. Ο προπονητής πρέπει να είναι αυστηρός και δίκαιος. Όλα ξεκινάνε από εκεί. Εγώ τα είπα την προηγούμενη εβδομάδα, όχι τώρα. Πρέπει να είσαι αυστηρός και δίκαιος, φίλε, για να κερδίσεις τους παίκτες, να μην χάσεις τα αποδυτήρια. Γιατί ο άλλος να βλέπει αυτός που παίζει μέσα, σέρνεται και εσύ δεν παίρνεις την ευκαιρία. Γεννιέται το αίσθημα της αδικίας. Όπως είναι με τους διαιτητές που λέμε για την ομάδα, το ίδιο με τον προπονητή. Πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη παντού, σε όλα τα επίπεδα. Ακριβώς. Δεν γίνεται διαφορετικά να κρατήσεις την ομάδα. Πώς θα γίνει. Ακριβώς. Έτσι είναι. Και να πω ότι με τον Όφη δύο γκολ δεν θα τα ξεχάσουμε. Ένα ήταν ο Λάμπρος στο κύπελο και ένα ο Τζόλης εχθές, προχθές, γκολάρες και τα δύο. Και ένα του Μίσιτς στο Ηράκλειο, αυτή η υπερατού γκοράλα που έβαλε τον σούτ έξω την περιοχή στο γάμα. Ναι. Ήτανε. Μπράβο στο παιδί και η δηλώση του που είδα δείχνει ένα παιδί προσγειωμένο. Τώρα θέλει είναι... αυτό. Γένια. Είναι 18, ό,τι και να πούμε είναι 18, έτσι. Σκεφτείτε λίγο πώς είμαστε στα 18 μας. Έτσι. Σκέψω ότι αυτούς που έβλεπε αφίσα και τους είχε χαρτάκια μέχρι προχθές, ανταλλάσσανε πάσες τώρα μέσα στο γήπεδο. Δεν μαζί, έτσι. Ναι. Κωστή, εγώ του ξαναλέω, η ομάδα θέλει δυο τερματοφύλακες, μία χαφάρα και ένα σεντερφόρ και μετά έχεις το υλικό και αντικά από 19 να κάνεις μια ομάδα σούπερ. Αλλά θέλεις ένα έμπειρο center for, δύο τερματοφύλακες και μια χαφάρα. Τέλος. Και δεν θέλεις απολύτως τίποτα άλλο. Ήταν εκεί. Τώρα για τον προπονητή θα το κρίνουν άλλοι. Ο νέος, ο Γερμανός ήταν εκεί, τα είδε, τα βλέπει, παρακολουθεί, ενημερώνεται. Είναι σημαντικό που ο ένας δίνει σκυτάλι στον άλλον. Δεν έφυγε νύχτα όπως ο προπονητής ο προηγούμενος, έτσι σε μια νύχτα, εν μια ανοιχτή. Έτσι, ήταν εκεί, ήταν το μάτς, θα τον ενημερώσει για τον κάθε ποδοσφαιριστή. Δεν είναι καμιά χίλια άτομα. 22 άνθρωποι είναι. Αυτός έτσι, αυτός αλλιώς. Και το τι θα φέρει δεν είναι της παρούσης. Και επειδή μου έρχονται διάφορα μηνύματα. Παιδιά, Τετάρτη έχουμε μάτς, το καταλαβαίνετε. Το να μπούμε και να απαξιώσουμε τον τερματοφύλακα τώρα είναι μεγάλο λάθος. Λάθος. Όχι, εμείς διορθώνουμε τις αδυναμίες. Αυτό. Τα λέμε για να μην ξαναγίνουν. Ναι, έτσι. Και κάτι ακόμα, ο Εσίτη είναι νταλίκα με τράκτορα στα τέντη. Δεν το περνάς με τίποτα, φίλε. Τυρ, νταλίκα τυρ. Φιλιά, γεια σου, Στελάρα. Δεν το περνάς με τίποτα, γεια σου. Γεια. Ο Εσίτη, παιδιά, δεν είναι δεκάρι που θα σου κάνει οι κορδελίτσες. Αυτό που είναι ένα φιλότιμο εξάρι με πολύ δύναμη σε κάθε διεκδίκηση. Και μια χαρά την είδα εγώ και την πάσα του, δεν είναι. Γεια σας.
Γεια σας. Καλώς το παιδί! Καλώς τον. Έλα, Γιώργαρα μου. Ο εσύ είναι ο Κύκλοπας με δύο μάτια όμως. Σωστά. Θηρίο, θηρίο πάντως. Λοιπόν, όσο για το σεντερφόρ που είπε και ο φίλος μου, εγώ θέλω τον σεντερφόρ να είναι και λίγο βρωμιάρης. Απλητός. Όταν λέμε να είναι βρωμιάρης. Κατάλαβα, κατάλαβα. Να τρώει βρώμικο. Όπως είναι αυτός ο Αργεντινός που έχει γυρίσει όλη την Ελλάδα και παίζει στον αστέρα Τρίπολης τώρα. Έτσι το θέλει το σεντερφόρ. Το σεντερφόρ πρέπει να είναι σκληρό. Λίγο αλήτης, λίγο κακό παιδί. Ναι. Λίγο κακό παιδί, γιατί τρώει ξύλο και πρέπει να δίνει. Ναι, ναι. Κατανοητό, λοιπόν, κατανοητό. Όσο για τον προπονητή, τον χαρακτηρίζω σαν τον Δόκτωρ Φραγκενστάιν. Με τις δοκιμές που κάνει και με τις επεμβάσεις που κάνει. Όχι θα βάλουμε αυτό το χέρι, όχι θα βάλουμε αυτό το πόδι κτλ. Ναι. Δεν γίνεται πια. Έχει καταστρέψει αρκετούς ποδοσφαιριστές. Τους έχει κάνει να μην πιστεύουν ότι είναι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, ότι αυτοί ήταν. Πουσαρώσαν τα πάντα. Τελείως. Ναι, πουσαρώσαν τα πάντα. Ναι. Ναι. Το Σουηδό τον έχει καταστρέψει τελείως. Τον έχει αποκλείσει τελείως. Καλά, ο Σουηδός τώρα, για να λέμε και για το χαρακτήριο το δίκιο. Ναι, ο Σουηδός δύο χρόνια ήταν άφατος τώρα. Νομίζω, Γιώργο μου, εκεί τώρα. Okay. Ναι, δηλαδή, για δες, κατέβασαν Πάτωνα. Και σε ένα δίλεπτο πεντάλεπτο βάλουν να μας δείξει κάτι, ρε παιδιά. Ναι. Επίσης εκεί μπορεί να υπάρχει από τη διοίκηση μία εντολή. Που δεν το ξέρω αυτό, δεν λέω. Άλλο. Κάζω. Πάμε ότι τώρα ναι. στο παιχνίδι το Σαββατιανό. Αγαπητέ Γιαννούλη, στο πρώτο ημίχρονο ήσουν για πολύ ξύλο παλικάρι. Ναι. Λίγο διαφορετικά τις εκφράσεις, Γιώργο, σε παρακαλώ. Όταν λέτε το ξύλο. Το λέω με την καλή έννοια. Όπως ο μπαμπάς καμιά φορά μαλώνει το παιδί και το τραβάει στον παππού. Βάλτο μέσα εισαγωγικά. Ναι, μέσα εισαγωγικά. Δεν ήταν κι αυτός. Δεν ήταν, ναι. Ναι. Ο Δε Πασχαλάκης σε δύο φάσεις, στη φάση του γκολ, απαράδεκτος, και στο πρώτο ημίχρονο, όταν χτυπάει ο άλλος το φάουλ, αν θυμάσαι τη φάση, εγώ είπα ότι η μπάλα μπήκε μέσα στα δίχτυα. Καμία πέρασε απ' έξω. Καμία εκτείναξη. Το θυμάσαι? Ναι, το θυμάμαι, το θυμάμαι. Πέρασε η μπάλα δίπλα. Δίπλα και δεν έκανε καμία ενέργεια. Πετάξε ρε φαλικάρι μου. Πού να πας χαλάξει ο παλιός που ξέραμε? Το βασικό του προσόν, του Πασχαλάκη που τόσα χρόνια φωνάζω, Γιώργο μου, αυτή η τρέλα και το πάθος δεν φαίνεται πουθενά. Πουθενά. Μήπως φταίει και ο προπονητής. Φυσικά, όλοι φίλε. Αυτά είναι ευθύνες, αυτά τα πράγματα δεν είναι σε έναν μόνο. Κλείνοντας, θα με βάλεις 4-16. Βεβαίως, να σε βάλω. Ναι, την Παρασκευή, το μεσημέρι, κάποιος κύριος, δεν ήταν ο Ανδρέας, που γύρισε το Ου Γιώργο, το είπε κάπως για μένα ηρωνικά. Τελείωσε, δεν το ξαναλέμε. Για να μην μπορεί ο καθένας να κάνει οτιδήποτε. Τέλος, Γιώργο. Λοιπόν, τελειώσαμε. Αύριο ίσως δεν σας προλάβω. Τελειώσαμε. Φεύγω την Τετάρτη. Ξέρεις ότι από εμάς είναι όχι με το αγάπη ξέρω. Και το ξέρεις, έτσι. Πάρα απλά. Πολύ καλά. Δεν μπορώ να ελέγξω τον καθένα που μπορεί να το πει. Οπότε τέλος. Δεν ξαναλέγεται. Τέλος. Αύριο δεν μπορώ να σας μιλήσω. Θα προσπαθήσω γιατί Τετάρτη το πρωί. Φεύγεις κάτω. Φεύγω κάτω, ναι. Ωρε φίλε, χαιρετίσματα στον μπαμπά και στη μαμά. Γεια σου Γιωργάρα μου. Γεια σου Γιωργάρα μου. Ναι, καλημέρα σας. Τώρα είναι αργά, μην το... τα συγγνώμη, την επόμενη φορά μόνο το Γιωτόμι. Σωστό. Έλα. Για πες. Βάλε Γιώργος 500 για τον αντικρατήρα και δώσαν σε όποιον έχει υγρασία στο μυαλό. Έχω υγρασία μέσα στο μυαλό, φίλε, δεν το έχουμε σκεφτεί αυτό σε σύνθημα. Καινούριο σύνθημα, ναι. Ναι. Το Γιωτόμι. Και με τον Μπάουκ ποτέ δεν αλλάζει μόνο το Γιωτόμι, λοιπόν. Σωστό. Τι γίνεται, λοιπόν, χαζέσουμε τελείως. Κωστή. Έλα, αγόρι μου. Εγώ έχω να πω δύο-τρία πραγματάκια. Το πρώτο είναι ότι ο Εσίτ ήταν ο κορυφαίος μέχρι την ώρα που μπήκε ο Τζόλης. Ναι. Από τους καλύτερους.
Δεν διαφωνώ. Καλά, δεν έχει και πολλούς διακριθέντες στον πρώτο ημίχρονο. Ναι. Συμφωνώ. Αν το εξάρι σου, αυτός δηλαδή ο οποίος κόβει τις παλιές, ο οποίος κρατάει λίγο την μπάλα για να απλώσει λίγο το παιχνίδι εκεί στο χώρο του κέντρου και κάνει και μια μακρινή μπαλιά, ξέρω εγώ, ή κοντινή έτσι στο τόσο, είναι ο κορυφαίος σου. Είναι θέμα. Σε εντός έδρας παιχνίδι, έτσι. Λοιπόν, μερικές συμβουλές. Όσον αφορά τον Πασχαλάκη, συμφωνώ με τον κύριο Γιώργο, δεν είναι θέμα τρέλας. Αυτά είναι θέμα παιδείας ποδοσφαιρικής, τερματοφυλάκων. Και ψυχολογίας, Γιώργο, ναι, και ψυχολογίας. Όταν διώχνεις την μπάλα, ποτέ στο μπροστά, στο πλάι. Εντάξει, δηλαδή, το είπαμε αυτό. Το είπαμε, εγώ δεν είμαι τέρμα. Είναι η αλφαβήτα. Ναι. Αλλά ναι, αυτά είναι τα πιο βασικά. Δηλαδή το παιδί που πάω στα τσικό 5 χρονών, ναι, αυτά ζω με αυτό. Ναι. Δηλαδή, άρα, εντάξει. Κοίταξε, επειδή είναι αδύνατο να μην το ξέρει αυτό ο Πασχαλάκης, άρα κάτι άλλο συμβαίνει εκεί. Δεν είναι. Ακριβώς. Η ψυχολογία, η κακή κατάσταση, ο φόβος. Και κάτι άλλο όμως. Ότι μια εκπαίδευση, ένας ο οποίος κάνει πολεμικές τέχνες ή ο οποίος κάνει κάτι χρόνια, δεν μετράει ψυχολογία όταν είναι η στιγμή της αλήθειας. Γιατί και το κάνεις ενστικτοδός. Αυτό είναι η επανάληψη. Έτσι και. Συμφωνώ και δεν συμφωνώ. Δεν ξέρεις. Ακόμα και ο πιο γενναίος, αν σκεφτεί. Λες να κάνω λάθος. Πιθανό να το κάνει, φίλε, έτσι. Δεν εκπαιδεύεσαι να μην σκέφτεσαι εκείνη την ώρα. Σωστό, αυτό λέμε. Όσον αφορά το Λιμνιό, γιατί το συμπαθούμε όλους, έτσι, και θέλουμε απλά να δούμε φυσικά. Φυσικά, δεν έχουμε αντιπάθεια για κανέναν. Θεωρώ μεγάλο μειονέκτημα ή ατόπιμα, πες το πως θες, αυτό το ποδοσφαιριστή με αυτά τα χαρίσματα που έχει, να μην κάποιος να μην του δείξει έναν τρόπο να... Τρίπλα! Να περάσει ένα άτομο, στο ένας με έναν, δηλαδή... Εκεί είναι θέμα, με τέτοια ταχύτητα, με τέτοια έκρηξη, να με τόσο... νιάτα, αυτά, δηλαδή, κάνε ένα έτσι και άδειασε τον, και είναι μπροστά πεδίο λαμπρό. Συμφωνείτε στο ότι έχω δει τον τελευταίο καιρό, πάει και πέφτει... Έχεις όλα τα φόντα να περάσει και δύο και τρεις. Ακριβώς. Τέλος πάντων, και ένα πράγμα για τον Τζόλι, να πω ότι αυτό το γκολ είναι το πιο σημαντικό γκολ της χρονιάς. Για πολλούς λόγους. Για πάρα πολλούς λόγους. Εγώ θα αναφέρω δύο-τρεις. Ότι ένας είναι ότι οποιοδήποτε παιδί σκέφτεται ότι αύριο μπορεί να είναι θέση του Τζόλι. Έτσι. Αυτός είναι ο σημαντικότερος. Είναι το μήνυμα του τι έρχεται αύριο, πέρα από τις μεταγραφές τις έτοιμες. Ένα δεύτερο, το οποίο βοηθάει τις ακαδημίες, είναι ότι οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής θέλει να θέλουν να τον τραβήξουν στην ομάδα, να τον θέλουν να τον πούν ότι έλα εδώ. Ναι. Μέχρι τώρα έλεγε ο πατέρας ή ο μάνατζερ του ποδοσφαιριστή, του νεαρού, ότι ρε παιδιά, ναι, ακαδημίες, ναι, αλλά ναι. Δεν σωστό. Έχει παίξει ένας σωστό. Ποδοσφαιριστής. Είπαμε, τώρα, φέτος η χρονιά θα είναι διαφορετική για πολλούς λόγους. Θα δούμε και άλλα παιδιά. Αρπάξτε την ευκαιρία και θα είμαστε δίπλα σας. Να σας προστατέψουμε και στη στραβή και στο λάθος. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Ναι. Φυσικά. Το χτίσιμο του top 20. Εγώ αυτό πιστεύω, Κωστή. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Γεια σου Γιωργάρα μου. Ζουμουσού, ζουμουσού, αδερφέ μου. Μην καλείτε άλλο. Οι δύο γραμμές που είναι μέσα, θερμή παράκληση να πάω στην ώρα μου στο διάλειμμα. Ναι, γεια σας. Ναι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς το ναι. Γεια σου, Χριστάρα μου. Καλώς όσοι τον μείνετε στην περσινή χρονιά ακόμη, ξεχάστε την και βάλτε το γιοτόμι. Θα γράψουμε βιβλίο, Κωστή, επειδή ξέρεις λίγο ξεχνάμε στην πορεία. Ναι. Όταν θα τελειώσει αυτή η χρονιά θα γράψουμε ένα βιβλίο πόσα πράγματα πήγανε στραβά πόσα στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Ναι, ναι. Και τότε ίσως να δώσουμε σε όλους κάποια ελαφρυντικά. Πόσα πήγαν στραβά επειδή φταίμε εμείς, πόσα πήγαν στραβά επειδή κάποιοι τα δημιούργησαν και τα έκαναν σχέδιο. Πρώτα απ' όλα έχουμε κάνει τρία αυτογκόλ τεράστια. Ένα είναι ο τραυματισμός, ο Βέρμπλουμ, ο οποίος τον βάλαμε να μπει ταχύτερα το καλοκαίρι και από εκεί που είχε αχίλιο τένοντα έπαθε κάταγμα κοπόσεως. Και ο Κρέσπο θεωρώ ότι είναι τέτοια περίπτωση. Ο Κρέσπο που έγινε έγκλημα στην Λαμία που ήταν. Στη θεραπεία του κτλ. Που θεωρούσαμε ότι έχει ένα μικρό τράβηγμα και λείπει 5 μήνες. Όλη τη χρονιά. Το Ζαμπά το ίδιο. Ναι. Τέλος πάντων έχουν γίνει πάρα πολλά. Μην ξεχνάμε ότι τα 5 βαρύτερα συμβόλαια της ομάδας μας έλειψαν από όλο το χρόνο έως 5 μήνες, 3 μήνες minimum. Έτσι.
Όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, συν τον πόλεμο των ανηλαιοί που έχουμε δεχτεί εξωαγωνιστικά, που είναι η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά που η ομάδα μας δέχεται αφαίρεση βαθμών. Αυτά να μην τα ξεχνάμε. Όλα. Έτσι. Φυσικά. Φυσικά. Συν τα μεγάλα λάθη που έχουμε κάνει, είναι. Η αλλαγή προπονητή, το καλοκαίρι, τα πάντα. Όλα. Τα πάντα. Δεν είναι θα τα πούμε όταν θα έρθει η ώρα. Είναι, παιδιά, μία αλυσίδα πραγμάτων. Έχεις απόλυτο δίκιο. Απλά δεν είναι τώρα τις παρούσεις. Δεν είναι η ώρα να το πούμε αυτό. Δεν είναι η ώρα, έτσι. Δεν είναι η ώρα. Ένα άσχετο με τον ΠΑΟΚ. Μου κάνει τρομερή εντύπωση να μιλάει συνεχώς για θέμα ίσκιου και μεγάλο ίσκιο. Ένας άνθρωπος ο οποίος ο ίσκιος του δεν περνάει το μέγεθος του bonsai. Θα θυμάστε bonsai που είχε στο Karate Kid. Πόσο πονάς. Τα φαμνάκια τα μικρά. Πόσο πονάς που δεν βγήκες. Πόσο καημό έχεις με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, άφησαν υπονοούμενα λοιπόν, Κωστή, για το πέναλτι του Νάσου. Σκέψου να είχε κάνει πέναλτι σαν και αυτό το ηλίθιο που έκανε ο Μάνταλος. Φαντάσου. Ο τερματοφύλακας έχει πιάσει την μπάλα και ο Μάνταλος, αφού την έχει πιάσει, είναι δίπλα στο ένα μέτρο. Γεια σας, είναι πετάει κάτω. Άλλη μέρα είναι. Σε άλλη μέρα γίνεται. Αλλά όλοι άφησαν υπονοούμενα όλοι. Για τον Άστο ότι το έκανε επίτηδες. Και υπάρχουν συνοπαδοί μας οι οποίοι έλεγαν ότι δεν είναι πέναλτι. Καλά, εντάξει. Παιδιά, πραγματικά, αν έχετε πρόβλημα, είναι σύνδρομο στο Χόλμη, το καταλαβαίνουμε. Αλλά πείτε τα μεταξύ σας, ρε παιδί μου. Μην μπαίνετε στο ίντερνετ και πρέπει να τρελάνετε όλο τον κόσμο. Η συγκεκριμένη λαβή που κάνει ο Νάσος είναι και 5 πόντους στην Ελλορωμαϊκή, να το ξέρετε. Ο τρόπος που πήγε να το ρίξει στο ταπί. Ακριβώς. Άκπομ, λίγο πριν έχει βάλει αλεύρι στα χέρια για να κάνει τη λαβή. Και φοράνε αυτά τα βρακιά με την τυράντα που φαίνεται το βυζί. Έτσι ακριβώς. Και κάτι τελευταίο, Κωστή μου, για τον Χρήστο τον Ζόλη. Ναι. Λοιπόν, αυτό το παιδί δεν το φοβάμαι, ξέρεις για ποιο λόγο. Αυτό το παιδάκι είναι ο παίχτης που στην ηλικία των 11 ετών είχε σκοράρει εναντίον της Μπαρτσελώνα, τον κερδίσαμε την ΚΑΠΑ 12 της Μπαρτσελώνα. Είναι πάρα πολλά χρόνια στις ακαδημίες, έχει βάλει απίστευτα γκολ, έχει βγει MVP σε τεράστια τουρνουά όπως το λένε Αργιόχαζον στην Σουηδία, αλλά κάποια στιγμή κάποιοι μάνατζερ στην ηλικία 14 ετών παρέσυραν την οικογένεια και έφυγε στο εξωτερικό, πήγε στη Γερμανία. Έμεινε εκεί 2 χρόνια και επέστρεψε στον ΠΑΟΚ. Αυτό πιστεύω ότι έκανε καλό και στο παιδί και στην οικογένεια. Ακριβώς. Να αντιληφθούν. Και στα μυαλά. Και στην ωριμότητα και σε όλα. Αυτό ακριβώς. Ότι δεν χρειάζεται να βιάζονται. Ένα παιδί που έχει ένα πολύ μεγάλο ταλέντο και έχει απίστευτη τεχνική. Δεν μπορεί να θαυτεί. Δεν μπορεί να θαυτεί. Έχει. Έτσι. Στην ΚΑΠΑ 19 κάνει τεράστια διαφορά. Το στυλ του, όποιος τον δει, όποιος τον έχει δει να αγωνίζεται, μοιάζει πολύ με του Μακ. Απλά έχει ακόμη καλύτερη τεχνική. Απλά θέλει δουλειά. Το κεφάλι κάτω και δουλειά. Είναι άξιο, δουλειά θα, το κεφάλι κάτω και δουλειά. Έτσι, και δουλειά έτσι. Και να δουλεύει και το κάτω κεφάλι και το πάνω όλα, και όλα. Όλα. Το, το κάτω με προσοχή. Τίποτα. Και για το Στοχ, Μίροσλαβ, σε αγαπάμε. Ναι. Αλλά θα προτιμούσα αυτή το ξέσπασμα το οποίο είναι για μένα δικαιολογημένο. Μεν, αλλά να το όχι, κάνεις αφού και ζώσει την πρόκριση στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Σωστό. Και 17 καλά λεπτά με τον Όφη. Σωστό. Εγώ και πάλι εκεί πάλι δεν θα δικαιολογούσα το ίντερνετ. Όχι έτσι, βέβαια, αλλά ναι. Απλά να έχεις... άνθρωπος και σαν πηγαινό, σωστό, να έχεις δώσει να κάτι μεγάλο. Χειρότερα. Κάτι μεγάλο να έχεις δώσει. Εντάξει. Έγινε, Ξάρα μου, να είσαι καλά. Πάμε τελευταία πριν το διάλειμμα. Γεια σας. Και συγγνώμη που περιμένατε. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Λουκά, εσύ. Λουκάς. Έλα, ναι, Λουκάς. Ναι, εγώ είμαι. Έλα, γόρι μου, ένα κλείνουμε. Μην παίρνετε θερμή παράκληση. Θα πάω σε διάλειμμα για να μην περιμένετε άδικα στις διαφημίσεις. Έλα, Λουκά, σε ακούω. Για βάλει το 867 πρώτα. Κάτσε να βάλω, με περίμενα. Λοιπόν. Λουκάς, 867. Ωραία. Για μένα πρέπει να γίνουν, αν και δεν είναι ώρα να συζητάμε τέτοια πράγματα, αλλά έτσι λίγο είμαι ψιλοαγανακτισμένος, πρέπει να γίνουν πολλές αλλαγές στην ομάδα για του χρόνου. Με θέλει 2 οπωσδήποτε τερματοφύλακες. Δεν διαφωνώ μαζί σου καθόλου, Λουκά. Αλλά τερματοφύλακες. Κοίταξε, αν έρθει Λουκά, αν έρθει τέρμα, θα είναι ένας έτοιμος για βασικός, ώριμος, δεν θα έρθει κάποιος πιτσιρικάς. Θα έρθει ένας έτοιμος. Έτσι, απλά θέλω να σεβαστούμε ότι η ομάδα μεθαύριο δίνει μάτς κυπέλου, πολύ σημαντικό, ότι έχουμε μπροστά μας άλλα 7 παιχνίδια, θα συζητάμε, ξέρετε πώς, όσο θέλετε. Από την αμέσως επόμενη μέρα θα λέμε μόνο για μεταγραφές. Τώρα, αν μπορώ... να έχω αυτή την παράκληση είναι προς εσάς. Και εγώ, παιδιά, ξέρετε τι θέλω να πω. 100 πράγματα για τον προπονητή. 100 για τους παίκτες. Όμως θέλω να πρεσβεύει πάνω απ' όλα το ότι τώρα χρειάζεται η ομάδα ηρεμία και όχι να λέμε να φύγει αυτός, χάλια ο τάδε, έσχος ο τάδε.
και η παρατήρηση που κάνουμε και η κριτική είναι για να συνέλθει ο παίχτης και να δείξει πράγματα. Όχι για να τον απαξιώσουμε και να κάνει βαλίσουμε. Κωστή μου, δεν είμαι και εγώ, επειδή έχω κάνει σε ομάδες και σαν προπονητής και σαν γενικός αρχηγός, ξέρω ότι δεν είναι καλό να συζητάμε τέτοια θέματα, αλλά δεν είναι γανάκτηση. Το μόνο καλό που έχει κάνει αυτός ο προπονητής είναι ότι χωρίς να θέλει, για να έχει ένα άλλο θέαβαζε, έβαλε τον Τζόλι και ο Τζόλις έδειξε πράγματα. Τον Τζόλι δεν τον έβαλε γιατί τον πιστεύει. Γιατί τέλος πάντων, τον έβαλε. Δεν έχει άλλο σε τυχόν ήττα και τέτοια πράγματα. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Όπως τα λέμε όλα τα στραβά του, τέλος πάντων. Πρέπει να πούμε ότι τον έβαλε. Τέλος. Τώρα γιατί τον έβαλε. δεν μπορούμε. Πρέπει να τα πιστώνουμε όλα και να του χρεώνουμε τα άσχημα και να του πιστώνουμε τα καλά. Τον έβαλε. Τώρα πώς, γιατί. τέλος πάντων, και κάτι για τον Ολυμπιακό. Εάν ο ΠΑΟΚ ήταν στον ένα βαθμό, στους δύο βαθμούς, στο Κάστα γινόταν, θα συμφωνούσε να γίνει η εκδίκαση τώρα στις 6 του μηνός. Μία ερώτηση κάνω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ είμαι σε άλλο τόπο. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο πριν πάμε στο διάλειμμα. Αν ο ΠΑΟΚ πριν τον κορονοϊό ήταν 5, 6, 7, 8 βαθμούς μπροστά, δεν θα έμπαινε μια τεράστια παυλάρα, φύρε, και δεν θα παίζα ποτέ. Άσε τώρα, παύλα. Τι μου λέει τώρα. Ήταν παύλα, ήταν παύλα. Και έγινε. Θα ρίχναν και μομφές. Σε φιλό, γεια σου Λουκά, σε ευχαριστώ. Έγινε, γεια σου. Πάω διάλειμμα, σε ευχαριστώ. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ, εδώ, εδώ είμαστε. Στον αθλητικό λίμπερο σε 107 και 4. Διευκρινίζω και πάλι και λέω. Στη Χαλκιδική, στους 107 και 4. Δεύτερο τρίτο πόδι, στριμωνικός κόλπος, Καβάλα, Βόρεια Θάσος, Space 92 και 2. Εκεί η περιοχή Ελευθερούπολη και τα λοιπά. Μας ακούτε μέσα από το Space FM, στέλνουμε την αγάπη μας και τα χαιρετίσματα. Ξαναβρεθήκαμε με ακροατές που είχαμε χαθεί για κάποιο διάστημα. Και βέβαια στη Δράμα μέσα από το Radio Sound 93 και 8. Ο σταθμός, το ραδιόφωνο μας, εξαπλώνεται έτσι όπως πρέπει, χωρίς παράνομα σουξουμούξου, χωρίς αλαζονία, χωρίς έπαρση, συνετά, νοικοκυρεμένα, όπως οι άνθρωποι που έχουν τις τύχες και τη διαχείριση στα χέρια τους, όπως είναι και οι ίδιοι. Χωρίς φανφάρες, χωρίς τυμπανοκρουσίες. Έτσι, αυτό θέλω να πω. Έλα ρε Σταυράκι Παζαρέτζι, έλα καμάρι μου! Πάμε, γιατί γίνεται χαμός στα Λαμπιόνια. Θυμίζω, σήμερα δίνουμε καταπληκτική δωράκλα έναν αφιγραντήρα Toyotomi. Έχουν γραφτεί τόμοι για την Toyotomi. Ένα υπέροχο μαραφέτη, 130 ευρώ η αξία του. Εσείς μπορείτε με ένα μήνυμα που θα σας κοστίσει 62 λεπτουδάκια. Δεν παίρνετε ούτε μαστίχα, ούτε τσιγλόφουσκα με 62 λεπτουδάκια. Το στέλνετε το μήνυμά σας, εμείς θα σας κληρώσουμε και μέσα από τα σταθερά τηλέφωνα, γιατί κάποιος δεν έχει τη δυνατότητα ή οδηγάει, οτιδήποτε είναι στη δουλειά και δεν μπορεί. Και στις 3 παρακάτω ψηλά, το πρωί, το μεσημέρι, θα δώσουμε αυτό το δώρο. Χαιρετίζουμε τους φίλους μας στο εξωτερικό, για τους οποίους θα έχω ειδικό δώρο, όπως κάνουμε μια στο τόσο. Θα το κάνουμε επίσης πολύ σύντομα για τα παιδιά από το Φουμπού, για τα ζουμουσάκια μου που είναι μακριά από την πατρίδα και δεν μπορούν να πάρουν μέρος σε αυτούς τους διαγωνισμούς. Θα το κάνουμε μέσα από τη σελίδα μας, μέσα από τον αθλητήριο. Θυμίζω, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, καταπληκτικά πεντανόστιμα εδέσματα με ασφάλεια τα τραπέζια, πεντανόστιμα μαγειρεμένα ζουμερά κρέατα στο κορυφαίο εστιατόριο της πόλης. Θυμίζω επίσης ότι τέντα σημαίνει τέντα home, σημαίνει Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, σημαίνει ανατολικά 430011, ενώ δυτικά Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 92. Όπως ανεβαίνετε θα δείτε τον εκθεσιακό χώρο, το κατάστημα. Βάζετε και ησυχάζετε. Του λέτε, είμαι ζουμουσάκι, ακούω τον Κωστή που φωνάζει και λέει ότι ο κορυφαίος. Κόψε, κάνε μου τιμή. Σίδερα και πανιά για μια ζωή. Όπως βέβαια δεν λησμονείτε ότι στην περίπτωση που θέλετε να βάλετε κλιματιστικό, ένας είναι ο άρχοντας, Κλιμάρτ. Κώστας και ο ΣΕΣ. Γραβιάς και Δελφών, γωνία και κεντρικά συστήματα VRV. Μπείτε και στο Κλιμάρτ.gr. Εκεί θα δείτε, γιατί μιλάμε για τον κορυφαίο. Έχει βάλει σε εστιατόρια, έχει βάλει σε εμπορικά κέντρα, έχει βάλει σε τεράστια καταστήματα, σε ξενοδοχεία, σε σπίτια παντού. Και αυτός, Daikin, Κώστας και ο ΣΕΣ, και αυτός με εξαιρετικές τιμές. Πάμε λοιπόν τώρα να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι.
Γεια σας. Καλημέρα. Σε εσάς μιλάμε. Δεν θέλει. Πάμε εδώ. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώ τον Άκη. Μια μικρή τρικλοποδιά έριξες. Μια σκαριά στη γάμπα του προηγούμενου. Εύχομαι να είναι αυτός που πρέπει. Κυλιέται κάτω, φίλε, διαμαρτύρε, διαγάρτα και του λέω σήκω. Σήκω, κάνει θέατρο, του κάνω την κίνηση. Σήκω πάνω. Κωστή. Έλα, Άκη, έλα. Να σε πω ένα νέο που έγινε πριν μια ώρα σχεδόν, μια μισή. Για πες. Για αυτόν που ανέφερες, τον αποτυχημένο. Όχι δικηγόρο, ως... Δικηγόρος, από φυσικά, όλα τα άλλα. Φυσικά και δεν είναι αποτυχημένος και ποιοι είμαστε εμείς που θα κρίνουμε ένα νομικό. Δεν, όχι, σε εμείς τον κρίνουμε σαν ποδοσφαιρικό παράγοντα, σαν ποδοσφαιρικό παράγοντα που χολή βγάζει για τον ΠΑΟΚ, που κολοτούμπα τεράστια έκανε γιατί εκεί που έκραζε και μιλούσε για Χούντα και διέλυε τον Μαρινάκη. Ναι, γύρισε μετά και τον αποθεώνει. Γιατί θα τα ξεχάσω εγώ τώρα. Ναι, ναι, ναι. Απλά το διευκρινίζουμε. Δεν μιλάμε για τον Αλέξη Κούγια σαν νομικό σε καμία περίπτωση. Επειδή πήγα στα δικαστήρια σήμερα και ήμουν εκεί κάνα μισάωρο. Ναι. Έτυχε. Τέλος πάντων, κακιά τύχη ήταν αυτή. Όχι, τον είδα και εγώ, τον έβλεπα που μιλούσε εδώ στο... απέναντι στην τηλεόραση. Α, ναι. Α, άρα εντάξει. Δεν άκουγα όμως τι έλεγε. Γιατί... Όχι, δεν με ενδιαφέρει τι έλεγε, ούτε ξέρω τι έλεγε. Εγώ να σου πω τι είπε ένα. Που ήμασταν μαζί, ναι, και μιλούσαμε. Α. Και τον είδε τελευταία στιγμή, γιατί εγώ μετά τον είδα. Ναι. Και του λέει, να ξέρεις, Αλέξ, του λέει ακριβώς έτσι. Αλέξ, στεναχωρέθηκα που δεν βγήκες. Ηρωνία. Εγώ σου λέω τι είπε ο φίλος που ήταν δίπλα μου. Γίγαντας. Ναι. Φοβερός. Λοιπόν, τι ναι, ήθελε και το είπε αυτό. Τώρα ναι, αυτός το είπε με ηρωνία, αλλά ο Κούγιας δεν το κατάλαβε. Και τι έγινε. Αν νόμισε ότι πραγματικά το εννοούσε. Και ακούς, ναι, και του λέει το ποδόσφαιρο πηγαίνει πίσω με αυτές τις ενέργειες. Α, που δε βγαίνει και ο... Και άρχισε να λέει, να λέει, να λέει, ναι, και μετά λέω εγώ κάτι ρε παιδί μου και φεύγω μετά γιατί δεν θέλω να βγω τη συζήτηση μαζί, τίποτα. Κοίταξε, άνθρωπος που δεν βγαίνει στο χωριό του, σαν δήμαρχος, σαν κοινοτάρχης πρώτος, κάτι ξέρουν οι άνθρωποι που δεν τον ψήφισαν. Διευκρινίζουμε και πάλι. Εμείς δεν μπορούμε να... θα ήταν, πώς να σου πω, θα ήταν βλακεία να πούμε ότι δεν είναι καλός νομικός ο Αλέξης Κούγιας. Και ούτε είμαστε νομικοί για να τον κρίνουμε. Έχουμε όμως... Πρόσεξε, έχουμε όμως κάθε δικαίωμα σαν ποδοσφαιρικό παράγοντα, αφού είμαστε αθλητικό ραδιόφωνο, αφού μιλάμε για μπάλα, αφού μιλάμε για ΠΑΟΚ, να μπορούμε να κρίνουμε αυτά που λέει. Χωρίς να είμαστε υβριστικοί, χωρίς να είμαστε... Ναι. Έτσι, πάντοτε. Εμείς λοιπόν λέμε ότι λέμε αυτό που έχω πιστεύουμε. Έχω πρόβλημα στο τηλέφωνο γιατί δεν το φόρτωσα τώρα ήρθα. Κακώς. Άκου λίγο. Ναι. Όταν πριν τα 20 σε μαθαίνουν σε οποιαδήποτε ομάδα, μια σοβαρή ομάδα, δεν έχει σημασία και αριστεχνικιάς είναι, σου μαθαίνουν την μπάλα που θα αποκρούσεις να την πας δεξιά ή αριστερά. Τόπα. Αυτά δεν θα σταμάθουν στα 30 σου, πριν τα 20 τα μαθαίνουν. Και το πρώτο πράγμα που με μάθανε εμένα, γιατί ήμουν αμυντικός, αυτό γίνεται μόνο στον τερματοφύλακα και στους αμυντικούς. Κατάλαβες? Έγινε, απλά Άκη, πράγματα. Τα είπαμε στην αρχή. Τα είπαμε. Καλημέρα. Φιλιά, αποκλείεται να μην το ξέρει. Για να μην το κάνει, κάτι πάει στραβά. Κακή ψυχολογία, έλλειψη εμπιστοσύνης στον εαυτό σου, θολούρα, φόβος, τρέμουν τα πόδια σου. Και εκεί φταίει βέβαια και ο τερματοφύλακας, εννοείται, φταίει και ο προπονητής, φταίει και το team που σε έχει έτσι. Και δεν σε έχει να τρως σίδερα. Έτσι. Δεν μπορεί να φταίει πάντα μόνο ο ποδοσφαιριστής ή μόνο ο προπονητής. Το έχω πει πολλές φορές. Την ειδική μου ταπεινή άποψη, παιδιά. Μπορείτε να διαφωνήσετε όσο θέλετε. Έτσι. Πάμε εδώ. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, κορίτσι. Καλώς την. Καλώς το κορίτσι. Επιτέλους, ρε παιδιά. Μια γυναίκα. Επιτέλους να πούμε. Με έφαγε το κουστούμι σήμερα. Και τι γυναίκα. Γεια σου, Ευάκη μου. Έλα. Τα θέματα υγείας είμαστε καλύτερα. Καταρχήν. Καλή εβδομάδα. Εντάξει, άστο αυτό. Άστο, το περνάμε. Άξι. Λοιπόν, ναι, βάλε 3.38, α, γιατί η ηλικία ξεχνάμε κιόλα. Βεβαίως, περίμενε, λοιπόν, πολύ σημαντικό. Άκουμε κάτι. Ξέρω ότι θέλουμε πάντα να είμαστε χαρούμενοι και πάντα να είμαστε... Προσπαθούμε. Μηχανή του καφού και τα λοιπά. Όμως δεν κάνουμε, μπορούμε να είμαστε πάντα έτσι, δυστυχώς. Εντάξει, τι να κάνουμε. Εγώ εκείνο που είδα και με... Στεναχώρησε. Με έσφιξε την ψυχή, ναι. Ναι. Βλέπω ένα άδειασμα από τους παίχτες. Ναι, σε πολλούς από αυτούς.
Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ, Εύη μου. Και συμφωνώ. Αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να ξεπώ ότι ξέχασα να παίζουν μπάλα τώρα. Μην τρελαθούμε τώρα. Δηλαδή πριν λίγους μήνες, πριν ένα ούτε καν χρόνο, παίζαν μια χαρά, πετούσαν και τώρα ξαφνικά ξέχασαν την μπάλα. Εννοείται, ρε παιδιά, τι να πούμε τώρα. Άρα κάτι φταίει. Λοιπόν, το τι φταίει, πρώτο και καλύτερο για μένα, θα μου πεις πάλι θα βρει τον προπονητή. Ναι. Μα έχει μεγάλο. Μα δεν γίνεται είναι, να. Εύη μου, δεν μπορεί να τον αφήσουμε απ' έξω. Πρόσεξε με, και βγήκε κιόλας και είπε ότι τι θέλετε τώρα, θέλετε τ' άλλο, εσύ ο παδί του ΠΑΟΚ. Θέλετε να κάνουμε πρωταθλητισμό και να βάζουμε και νέα παιδιά από την μικρότερη κατηγορία. Ναι, ρε, αυτό θέλουμε. Κάθε. Γιατί, γι' αυτό, 2 εκατομμύρια το χρόνο παίρνει. Γιατί να μην το θέλουμε δηλαδή. Άσε με να μιλήσω. Με μου γυρίσει τα μάτια τώρα, άσε δεν μπορώ λίγο δηλαδή. Τώρα να μιλήσω. Έλα, έχει δίκιο. Άντε, εγώ. Ρωτά εσύ εμά. Τι θέλουμε. Εσύ παίρνει τα εκατομμύρια. Μα ακριβώ. Ρωτάς εμένα που μαγειρεύω και πλένω πιάτα να σου πω ή τον άλλο που οδηγεί το ταξί ή τον άλλο να σου πούμε τι πρέπει. Αυτό ξυπακούεται. Τι είναι, ο Γιονάκης, Εύη που ρωτάει τι θέτε. Τι θέτε, πορτοκάλι δεν θέτε, πορτοκαλά δεν θέτε. Δεν θέτε, αυτό είναι. Δεν αποκλείει το άλλο. Δηλαδή το να κάνεις πρωταθλητισμό και ταυτόχρονα να παίρνεις τα φιντανάκια, τον αφρό και να μπορεί να τα μπολιάζεις μες στην ομάδα και να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Αυτό είναι η δουλειά σου. Εύη μου. Γι' αυτό είναι εκεί. Να βρει τον τρόπο να παντρέψει, τους παλιούς με τους καινούριους. Με τα εκατομμύρια που παίρνεις, που είμαι εγώ μια απλή νοικοκυρά που είμαι με στην κουζίνα. Το καταλαβαίνω. Εσύ δεν το καταλαβαίνεις σε εμάς. Αν δεν μπορείς εσύ να φύγεις, θα το κάνει άλλος. Πλάκα μας κάνεις, δε φίλε. Αν δεν μπορεί να το κάνει. Και μετά περιμένουμε. Καλά λέω, στο συγγνώμη, ήταν άκερο, ναι. Αλλά κάποια στιγμή όταν σε πνίγει πια και έτσι το παράπονο και το δίκιο, μπορεί να ξεφύγει. Έσκασα. Αλλά έχει δίκιο. Έχει. Δίκιο και τρίκιο. Δεν δηλαδή μπορεί, Εύη μου, δεν μπορεί το ρόστερ αυτό που σάρωσε τα πάντα. Είμαι θυμωμένη και με πολλούς παίκτες. Δεν μπορεί. Δηλαδή βλέπεις αυτό το Λιμιό, ο οποίος ξεσκίζεται με την Εθνική για να τον δουν έξω. Και παίζει τώρα τον τελευταίο καιρό και δεν βλέπετε. Δηλαδή δεν το κάνω εγώ που τρέχεις ατσούρμπαλα και είσαι γρήγορος. Είσαι ατσούρμπαλα. Μα πας και πέφτεις πάνω στον αντίπαλο. Δεν παίζεις με μυαλό. Εύη μου, μου επιτρέπεις. Μου επιτρέπεις. Εύη μου. Λοιπόν, τι λέω εγώ. Δεν μπορεί να φταίει μόνο ο προπονητής. Οι παίκτες αυτοί, ναι, έτσι. Οκ, άδειασαν, έκαναν, είναι 7-8 μάτς, σώστε την παρτίδα, πάρτε το κύπελο. Οι παίκτες του Άρη, που μπράβο τους, ευκαιρία να πω και τον μπράβο, χωρίς να έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον ιδιαίτερο, είδες πως το πάλεψαν το παιχνίδι. Όσο μπόρεσαν. Φυσικά, το πάλεψαν. Δεν έχουν να πω τίποτα. Κανονικά θα μπορούσαν να βάλουν και τα μικρά και να πούν. Δεν έχουν να πω τίποτα. Κι όμως δεν έχω να πω. Αυτοί δείχνουν τσαγανό και δείχνουν ότι έχουν. Δηλαδή αυτό που εμείς δεν είναι αδειασμένοι. Είναι πορωμένοι. Εμείς έχουμε αδειάσει και αυτό με φοβίζει. Άρα λοιπόν. Ένα, οι παίκτες πρέπει ό,τι αποθέματα έχουν να τα βγάλουν. Και αν βλέπει ο προπονητής ότι δεν μπορούν, άλλαξ' τον και βάλε έναν ο οποίος έχει τρέλα. Απλά πράγματα. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι μεταξύ τους πρέπει να βρουν τη δύναμη. Τι να βρουν. Μην δεν είχαν από αυτό. Ένα μεγάλο μειονέκτημα φέτος, Εύη μου, είναι ότι δεν υπάρχει επαφή. Δεν κατάφερε αυτός να τους αγγίξει, να τους κερδίσει. Κανένας δεν παίζει για τον προπονητή. Δεν τους εμπνέει. Δεν τον πιστεύουν. Μόνο μεταξύ τους πρέπει να βρουν τη δύναμη. Να μαζευτούν μεταξύ τους και να βρουν τη δύναμη. Μα δεν παίζουν για τον προπονητή, Εύη μου. Παίζουν για το έμβλημα, παίζουν για τον πρόεδρο, για το λαό, για την ομάδα, για τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους. Για το όνομά τους παίζουν. Κατάλαβες. Δεν παίζουν για τίποτα. Τον τελευταίο καιρό αυτό έχει αποδειχθεί δυστυχώς. Είμαι δυσάρεστη. Αν πεις μόνο τότε πέντε. Τέλος πάντων. Τώρα έχουμε μάτς την Τετάρτη. Τι να πω, αφού τότε με καίει. Έχουμε μάτς την Τετάρτη. Ούτε να το κάνω. Έχουμε μάτς. Σημαντικό την Τετάρτη. Οπότε θα πούμε πολλά. Και τα λέμε επειδή φοβόμαστε. Εντάξει. Σε χαιρετώ. Γεια σου, Εύη μου. Φιλιά, να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλό στο φιλάρετο. Εγώ βάζω σαν επικεφαλίδα, φιλάρετε, επίτρεψε μου μισό δευτερόλεπτο. Σαν επικεφαλίδα το λέω για όλους, το λέω για τους καινούριους που μπαίνουν και με ρωτάνε. Ευθύνη ο προπονητής, πολύ μεγάλη, που ένα ρόστερ τέτοιο το απαξίωσε, δεν κατάφερε να εμπνεύσει τους παίκτες, δεν κατάφερε να τους έχει στην τσίτα. Που χάλασε το σύστημα, δεν ξέρω, πείτε ό,τι θέλετε, που είναι αγύμναστοι, ναι. Ευθύνη και στους παίκτες που ό,τι και να είναι στον πάγκο, όποιος και να είναι ο προπονητής, όφυλαν να βγάλουν πάθος, να παίξουν για τον εαυτό τους, για τον πρόεδρο, για την ομάδα, για το λαό, για όλα αυτά. Να βγάλουν πάθος παραπάνω. Άρα είναι η ευθύνη
και στις δυο πλευρές. Και εννοείται και στην, στον προγραμματισμό και στις μεταγραφές που απέτυχαν και πολλά. Αλλά δεν είναι της παρούσης τώρα. Γιατί την Τετάρτη έχουμε μάτς. Έλα φιλάρετέ μου, δεν μιλάω όλο. Απλά θα πω ότι δεν υπάρχει συντονισμός. Ο διευθυντής ορχήστρας δεν μπορεί να συντονίσει. Αλλά ο Στοχ αστόχησε, όμως έδειξε κάτι πολύ σημαντικό, ότι δεν υπάρχει επικοινωνία. Δεν μπορεί μια οικογένεια να μην δεν επικοινωνεί μεταξύ της και να πρέπει να βγάλει την τουντούκα να μιλήσει. Ακριβώς. Άλλο. Τον εξέδεσε αγωνιστικά μεν, αλλά ήταν λάθος ο τρόπος. Έτσι, ο τρόπος όχι στο διαδίκτυο. Έχεις δίκιο, εγώ λέω, ότι σε έχει παραπεταμένο και αυτά που έγραψε δεν είναι λάθος, είναι η αλήθεια. Μέχρι ξανά είναι, λες και με παιδάκι, ερεσιτέχνης. Μέχρι απαξιώσει. Είναι ένα σοβαρό έλλειμμα όμως. Έτσι. Και αλλά πρέπει να δουν πώς θα το βελτιώσουν, γιατί χωρίς επικοινωνία δεν πάμε πουθενά. Ας καθίσουν σήμερα να ζητήσει συγγνώμη για το διαδίκτυο ο Στοχ. Ο προπονητής θα του πει: έχεις δίκιο, με εξέθεσες, φταίω που δεν σε έβαλα. Ας τα βρουν. Και ας μπει μέσα την Τετάρτη να πάρει την πρόκληση μόνο στον Στοχ. Και να πω μπράβο και στον Στοχ και στον προπονητή. Οι παίκτες χρειάζεται να παίξουν. Αυτό είναι το θετικό. Όπως ξεκίνησαν στο δεύτερο ημίχρονο και παίξανε. Και είναι σημαντικό γιατί μπόρεσαν και συνεννοήθηκαν μεταξύ τους, έστω και χωρίς κάποιον να τους συντονίζει. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έκανε 5 αλλαγές χωρίς κανένα σχέδιο. Απλά για να τις κάνει, εκκίνηση πανικού, ναι. Έτσι το είδα. Εμένα έτσι μου φάνηκε. Απλά τώρα, του ναι. Βγήκε έτσι. Και του βγήκε γιατί οι παίκτες θέλανε την νίκη. Γιατί οι παίκτες αποφασίσανε να παίξουν μπάλα και ο ένας με τον άλλον μπόρεσαν και είχαν ένα αποτέλεσμα. Λοιπόν, ας το συνεχίσουν αυτό. Είναι η θετική μεριά που δείχνει ότι οι παίκτες μπορούν. Και εφόσον οι παίκτες μπορούν, ας το πάρουν απόφαση. Μπορεί να μην υπάρχει διευθυντής ορχήστρας, αλλά τουλάχιστον οι ίδιοι να σολίστες. Κάνουν αυτό που μπορούν. Οι σολίστες σας παίξουν. Δεν είναι μεγάλη ομάδα αυτή που θα αντιμετωπίσουν. Ο προπονητής είπε ότι είναι, δεν είναι, ας το δουν ξεκάθαρα, είμαστε καλύτεροι, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε έναν ηγέτη. Μα όταν βγαίνει, φιλάρετε μου, όταν βγαίνει ο ίδιος ο προπονητής με μια ητοπάθεια, και λέει, τι να κάνουμε, οι άλλοι είναι καλύτεροι. Πώς θα εμπνεύσει τον παίκτη σου, ρε φίλε? Ακόμα κι αν ισχύει αυτό, εγώ σου λέω ότι ισχύει. Αν και στα μεταξύ μας παιχνίδια, είμαστε εμείς ανύπαρκτοι και φάνηκαν αυτοί τόσο δυνατοί. Πώς λοιπόν. Παιχνίδια. Σε ρωτάω, ρε φιλάρετε. Καθαρά ότι έχει πολλές αδυναμίες. Σε ρωτάω. Είναι η μεγάλη ομάδα που είχε πάει. Φιλάρετε μου, δεν ξέρω τι δουλειά κάνεις. Αλλά αν εσύ ερχόταν. Έρχεται λοιπόν ο ιδιοκτήτης από το εργοστάσιο, στο οποίο είσαι λογιστής, και λέει, αλλά. Οι άλλοι λογιστές, το άλλο το εργοστάσιο, καταπληκτικοί. Εμείς έχουμε μπλέξει τα μπούτια μας με τα βιβλία. Χάλια είμαστε. Πώς εσύ θα κάνεις δουλειά? Πώς εσύ θα μπεις με καθημαγμένη ψυχολογία, όταν ο ίδιος ο στρατηγός λέει: παιδιά, πάμε στη μάχη τώρα. Εντάξει, οι άλλοι είναι υπερόπλα. Κοιτάξτε εκεί τώρα, μη σκοτωθείτε. Κρυφτείτε σε κανένα όριγμα. Τέλος πάντων, πώς, ρε φίλε, θα εμπνεύσεις? Πώς? Δεν είναι μόνο το πώς θα εμπνεύσεις. Αν πραγματικά το πιστεύεις, σήκω φύγε. Σε παρακαλώ, δεν μπορείς, ρε φίλε. Αν πιστεύεις φιλάρετε κάτι μου, τέτοιο να συνεχίζεις. Και ξαναλέω, ακόμα και αν ίσχυε, αν απέναντι ήταν η υπερομάδα, δεν το λες δημόσια. Το λες στους παίχτες, ότι παιδιά, καταλαβαίνουμε ότι οι άλλοι είναι καλύτεροι, μπείτε και δώστε ό,τι μπορείτε. Βγαίνεις και το λες. Είναι μια παραδοχή. Μια παραδοχή. Είμαστε οι καλύτεροι και οι πρώτοι. Ακριβώς. Δηλαδή, άλλαξε το πράγμα. Αντί να μπεις και να πεις, εμείς είμαστε έτοιμοι πρωταθλητές, εμείς είμαστε ταμπλούχοι, φάτε τους, ρε. Παίξτε για το λαό. Εντάξει, δεν κάνουμε, είναι καλύτεροι. Άρα, παραδοχή ότι. Δεν ανήκεις στην ομάδα όταν το λες, γιατί αυτή η ομάδα είναι η πρωταθλήτρια. Τέλος πάντων. Φιλάρετε, σε παρακαλώ, παρασύρωμαι κι εγώ. Έχουμε μάτς την Τετάρτη. Εγώ φταίω, ρε παιδιά, εγώ φταίω. Εγώ που είμαι πίσω από το μικρόφωνο. Δεν πρέπει. Φιλιά, αφήστε τα αυτά. Βλέπετε ότι έχουμε μάτς την Τετάρτη. Αυτός είναι τώρα ο προπονητής. Αυτοί είναι οι παίκτες. Βρείτε αποθέματα. Βάλε αυτούς οι οποίοι είναι πιο φορμαρισμένοι. Πάρτε την πρόκριση και μετά βλέπουμε. Έχουμε να συζητήσουμε μετά όσο θέλετε, παιδιά. Όχι όμως τώρα. Νομίζω ότι είναι σαν να βάζουμε τρικλοποδιά ίδιοι στην οικογένειά μας. Στο σπίτι μας. Αφήστε τα, θα τα συζητήσουμε μετά. Έχουμε πολλά να πούμε. Τώρα όμως βρείτε τρόπο. Σήμερα ας πούμε. Στοχ και Φερέιρα. Έλα εδώ. Ναι. Μπράβο σου που μπήκες και έπαιξες. Φταίω γιατί δεν σε έβαζα. Ναι. Σ' είχα υποτιμήσει. Δεν το είχα δείξει σωστά. Λάθος μου. Έλα εδώ ο coach. Ναι. Μου βγήκε παράπονο.
Έχεις δίκιο, κακώς το έβαλα στο ίντερνετ. Δεν πρέπει, εσύ είσαι το αφεντικό. Εγώ είμαι παίκτης, δεν έπρεπε να το κάνω στο διαδίκτυο. Σου ζητώ συγγνώμη, αλλά μην με αφήσεις έξω. Βάλε με και να σου αποδείξω ότι παίζω για την ομάδα, ότι είμαι εδώ, για τον πρόεδρο και τον λαό. Δεν είμαι κανένας αεραστέχνης, δεν είμαι παιδάκης, με προσέβαλες. Δώσε μου την ευκαιρία και έτσι και θα βάλω και ένα γκολ και θα έρθω και σε σένα να στο αφιερώσω. Βρείτε ένα τρόπο, ρε παιδιά, δηλαδή. Πώς το λένε δηλαδή. Άντρες είμαστε, υπάρχει παρεξήγηση. Καλημέρα. Ξέρω εγώ, τα βλέπω παλιωμοδίτικα. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Έλα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς στον Αντρέα. Καλημέρα. Καλώς στη Νέα Υόρκη. Έλα, Αντρέα μου. Είμαι Αντρέα στη Νέα Υόρκη. Άρε, μεγάλε Παοκάρα, Φερέρα, μεγάλε Φερέρα. Πού τον βρήκε, δε. Τον Βαν Μπάστεν. Πού τον βρήκε, δε. Τον Τζόνι. Σιγά, σιγά, όχι Βαν Μπάστεν. Μεγάλε, πού τον βρήκε. Άντε, γεια. Άντε, γεια. Άντε, γεια. Το παιδάκι. Είναι στο παιδάκι. Μια χαρά, φίλε. Πολύ ευχαριστήθηκα. Ο Βαν Μπάιντερ, πώς το λένε, Βαν... Τζόλις, Βαν Τζόλις, Τζόλις, άστο, όχι, μη λέμε Βαν Μπάστεν και τέτοια. Όχι ρε, τον Τζόλι, ρε, τον άλλο, ρε, τον Βαν Μπάιντερ, τον Βαν, πώς το λέμε. Ο Βαν Μπάστεν. Και ξέρεις ότι έγινε το επόμενο. Για πες. Έχει το, ο Χιγκίτα. Ο Χιγκίτα. Ο Χιγκίτα. Ο Χιγκίτα, το θυμάσαι. Τον τερματοφύλακα, βεβαίως το θυμάμαι. Ναι, στην Κολομβία. Πώς δεν το θυμάμαι. Είναι με στο ΠΑΟΚ. Είναι με στο ΠΑΟΚ. Ο Μαρμανίδης, πώς είναι αυτό ο Μαρμανίδης, πώς είναι αυτό ένας στους νέους 19 είναι, Μαρμανίδη, πώς το λένε, κάπως έτσι ναι. Το λένε. Εκεί είναι ο Βαν Μπάιντεν και ο πώς το λένε, Μαρμανίδη. Σιγά σιγά θέλει, Αντρέα μου, γιατί γελάτε. Σιγά σιγά, για να μην πάρουν τα μυαλά τους αέρα, μπράβο στο παιδί. Ναι. Και τι μπράβο, ο άνθρωπος τον είδε, ο άνθρωπος τον είδε και τον έβαλε μέσα, 19χρονο παλικάρι. Βεβαίως. Να πάρτε και τον κόλ. Του το πιστώνουμε αυτό. Τι θες άλλο. Βεβαίως. Το πιστώνουμε. Έτσι. Πώς είναι παγώ τον Ολλανδό που... Πώς έλεγανε... Πώς είναι παγώ τον Ολλανδό... Ο Βαν Μπάστεν. Που τον παρεμοιάζεται με τον Ολλανδό. Ο Βαν Μπάιντεν. Αυτός. Έγινε Αντρέα μου. Έχετε και ο Κιγκίτα. Γεια σου αγόρι μου. Γεια σου Αντρέα μου. Φιλιά στη Νέα Υόρκη. Φιλιά. Αγόρι μου. Πασάκα μου. Γεια σου Αντρέα μου. Να σου πω κάτι. Άκου να σου πω κάτι, μην το κλείσεις. Εγώ δεν είμαι αυτός που έβρισε τον Γιώργο. Όχι, όχι, Γιώργο, το ξέρω, το ξέρω. Το ξέρω και δεν υπάρχει περίπτωση. Του το είπα κιόλας. Εγώ δεν θυμάμαι κιόλας, δεν θυμάμαι ποιος ηρωνεύτηκε. Τελείωσε, δεν πειράζει, μόνο τελείωσε εγώ με. Δεν είμαι, γιατί ακούω κάθε μέρα. Όχι, Αντρέα μου, το ξέρω και το λες με αγάπη. Γιώργο, το λέμε με αγάπη, το ξέρω. Γιώργο, φιλιά, φιλιά, φιλιά. Δεν είμαι εγώ αυτός. Το ξέρω, το ξέρω. Τελείωσε το ου. Τελείωσε. Για να μην δίνουμε στον καθένα το πάτημα να ειρωνευτεί. Ο Γιώργος ξέρει πως τον αγαπάμε και πως τον σεβόμαστε. Έχω απεριόριστο σεβασμό. Έχω μάθει από τον πατέρα μου να σέβομαι ειδικά τους μεγάλους σε ηλικία. Και ας διαφωνώ μαζί τους. Έτσι. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα δώσουμε πάτημα. Εμείς το ου το λέμε με αγάπη. Κάποιος θα βγει να ειρωνευτεί. Εγώ δεν θυμάμαι το περιστατικό την Παρασκευή. Αλλά αφού ο Γιώργος ένιωσε έτσι από κάποιον, το λίγο εδώ. Τελείωσε. Το έχω πει πολλές φορές. Πείτε για μένα ό,τι θέλετε. Αντέχει η πλάτη μου. Αλλά να μεταξύ σας οι ακροατές προσλητικά, μειωτικά και τέτοια, γίνομαι άλλος. Ναι, τελευταίος και κλείνουμε με σένα πριν το διάλειμμα. Άντε τελευταίος και καλύτερος. Καλώς το παιδί. Όχι τελευταίος. Έχουμε και μετά το διάλειμμα, αλλά θέλω να πω πριν το διάλειμμα τώρα γιατί καθυστέρησα. Έλα, αγοράκι μου, σε ακούμε. Θοδωρής. Έλα, Θοδωρή μου, σε ακούμε. Κωνσταντίνε. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Αν και μας έχει διχάσει πάλι τον λαό μας, αν είναι καλός, αν είναι κακός ο Φερέρα. Εγώ λοιπόν θα σας πω ένα πράγμα που ξεκάθαρα πιστώνεται στον προπονητή. Δεν θα μιλήσω ούτε για συστήματα ούτε για τίποτα. Αν την αρχή της χρονιάς λέω, η ομάδα παιδιά έχει φοβερό πρόβλημα στη φυσική κατάσταση. Άντε καλά έπρεπε να φορμαριστεί γρήγορα να παίξει ναι. Με τον Άγιαξ, να παίξει δεξιό και εγώ με ποιον. Άρα χρεώνεται σήμερα, στον προπονητή, όχι πιστώνεται. Ακόμα και σήμερα. Ναι, χρεώνεται, ναι. Όχι απλά δεν έχουν τα παιδιά φυσική κατάσταση. Ακόμα και τα παιδιά που ήταν σε λίγο καλύτερο επίπεδο, βλέπω, δεν έχουν κουράγιο ναι, να τρέξουν. Δεν έχουν. Όταν έβλεπα τον καημένο τον Άκπομ εκεί μπροστά, όχι στα τελευταία παιδιά λεπτά του παιχνιδιού, από τα πρώτα λεπτά να μην έχει κουράγιο, λέω εντάξει, δεν είμαστε καλά. Ναι. Φαίνεται, παιδιά, αυτό είναι ένα που δεν μπορείς να το αμφισβητήσεις. Τον γουστάρεις, δεν τον γουστάρεις. Η ομάδα έχει πρόβλημα στην έκρηξη, στην φυσική κατάσταση. Τελείωσε. Τι να λέμε τώρα. Αυτό δεν μπορεί να σε. Είναι υποκειμενικό αυτό, παιδιά. Αντικειμενικός. Ναι. Απλά. Και το τελευταίο, Κωστή, για να κλείσω. Θυμάσαι ότι και στο πρώτο μάτι με τον Ολυμπιακό που παίξαμε και έβαλε το παλικαράκι, τον Τζόλι. Τι σου είπα, φαίνεται ότι οι αλλαγές που κάνει
τις κάνει η παιδιά για να βρει κάτι, να βρει ένα αποκούμπι. Προσπαθούσε εκεί πέρα λοιπόν να βάλει το παιδάκι, μπας και κάνει κανένα μαγικό και βγει ήρωας. Το είχες πει, του βγήκε τώρα. Μπράβο. Του βγήκε τώρα και τι βγήκε και είπε ο αθεόφοβος στις δηλώσεις. Παιδιά, εγώ άμα θέλετε, ξέρετε το έχω κάνει λίγο παλιότερα, καλά, μπορώ καλά. Να βγάλω λίγο ταλεντάκια. Άστο φίλε. Πρωταθλητισμό θέλουμε να κάνουμε. Ακριβώς. Άμα μπορείς να το κάνεις με ταλεντάκια, με γεια με χαρά. Άξι. Αν μπορείς να το κάνεις με φτασμένους, ακριβώς. Μια χαρά είναι. Αν μπορείς και με παλέμαχους, εμένα ποσός που με ενδιαφέρει. Ακριβώς. Πάντρεμα! Μπορείς να κάνεις πάντρεμα. Πάντρεμα των δύο μπορείς. Αυτό θέλουμε. Το πρωτάθλημα. Αυτό. Έτσι. Αυτό που έχει μπερδευτεί είναι ότι δεν, μάλλον έχει καταλάβει ότι έχει έρθει για πρωταθλητισμό εδώ πέρα. Δεν έχει καταλάβει, φίλε. Και δεν έκανε, δεν έκανε και ποτέ, Θοδωρή. Επειδή δεν έκανε ποτέ. Καταλαβες. Δεν θα του πούμε εμείς τον τρόπο. Δεν έκανε ποτέ πρωταθλητισμό. Νομίζω όμως ότι τα εργαλεία η ομάδα του τα έχει δώσει. Εντάξει, του έχει δώσει πόσα μπάτζετ, 50 εκατομμύρια είμαστε σχεδόν. Άρα, φίλε. Έγινε λίγα. Εγώ σε όλη μου τη ζωή πάντω 2 εκατομμύρια που λέει αυτό του χρόνου. Άστο, φίλε. Κανένα μα. Σε χαιρετώ, Θοδωρή, σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Να σε καλά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θυμίζω FM κενό το μήνυμα αποστολή στο 54222. Για ένα υπέροχο, με το ονοματεπώνυμό σας, για ένα υπέροχο αφιγραντήρα, το Γιοτόμι 10 λίτρων, 130 ευρώ δώρο από την Electronet Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, το οποίο θα κληρώσουμε στις 3 παρακάτω ψηλά. Έρχομαι μετά από το σύντομο διάλειμμα. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Είστε συντονισμένοι στον αθλητικό Λίμπερο σε 107 και 4. Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, Χαλκιδική. Δεύτερο, τρίτο πόδι, στυρμονικός κόλπος, Καβάλα, Βόρεια Θάσος, κάλυψη μέσω του Space FM 92 και 2. Τα χαιρετίσματά μας και εκεί. Και στη Δράμα, μέσα από το Radio Sound 93 και 8. Πάμε αμέσως στα Λαμπιόνια που μας δίνουν. Τελευταία φορά εγώ για σήμερα, για το πρωί δηλαδή, λέω για το διαγωνισμό. Αφιγραντήρα στο Γιοτόμι, 10 λίτρων, 130 ευρώ. Ένα υπέροχο δώρο. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 542-22, μάλλον 54-222, θα το μάθουμε να το λέμε κιόλας πιο εύκολα, 54-222. Καλημέρα στον 6949 στο 277 που δεν στέλνει επίθεση, στον Μαρμαρά τον Δημήτρη, τον Δημήτρη τον Καρεπίδη, τον Βαλκάνη τον Δημήτρη, τον Τουβαλέ τη Δέσποινα, καλημέρα στη Βαλκάνη τη Χάιδο, καλημέρα στον Κουτσαμπάση τον Κώστα, καλημέρα στον Δημήτρη τον Βασιλάκη, στον Ανδριανή τον Γιάννη, στον Καρεπίδη τον Δημήτρη. Καλημέρα στη Ρίκα, στον Ανδριανή τον Γιάννη, καλημέρα στη Βασιλική, καλημέρα στον Παπλάκη τον Γιάννη, στον Δημήτρο Αναγνώστου, καλημέρα φίλε μου Κωστή για την κλήρωση στον αφιγραντήρα, ο Γιώργος από Εύωσμο, καλημέρα στη Φρίντα, 6949, καλημέρα στον Ταοκίδη τον Δημήτρη, καλημέρα Κωστή, την Τετάρτη να μην χάσουμε φίλε, να μην αποκλειστούμε, αυτό το δεν μας ενδιαφέρει, λοιπόν... Στον Ιορδανίδη τον Βασίλη, πάω κλέμε. Καλημέρα, γεια σου Ιωάννα μου. Λοιπόν, γεια σου Νεκταρία, Σουλιώτη, να σε καλά. Μ' αρέσει το όνομά σου, το αγαπώ ιδιαίτερα. Πάμε, 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 πάμε. Φορτώνεται, η κλήρωση θα γίνει 3 παρακάτω ψηλά το μεσημέρι. FM κενό το μήνυμά σας στο 54-222, μόλις 62 λεπτουδάκια το μήνυμα. Μπορείτε να κερδίσετε δώρα 130 ευρώ. Αυτά είναι τα δώρα που δίνει ο Λίμπερο, αυτά είναι τα δώρα που δίνει η εκπομπή, αυτά είναι τα δώρα που δίνει ο Παμπουκίδης, η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Γεια σας! Ναι! Καλημέρα! Κώστα! Έτσι, έτσι, Κώστα, όσο θέλεις! Καλά, αγόρι μου! Γιώργο Καλαμαριά, τι γίνεται? Γεια σου, Γιωργάκη! Καλώς τον! Έλα! Λοιπόν, παλικάρι μου, καθόμουν και έβλεπα την Παρασκευή το ναι. αφιέρωμα αυτό που είχαμε για την Τότεναμ. Για πω, πω φίλε. Και άκουγα, ρε φίλε, την ανάλυση που έκανε ο Πάμπλο. Συγκλονιστικός. Συγκλονιστικός. Αυτός ο άνθρωπος... Μπείτε να το δείτε, άνθρωπος, μπείτε να το δείτε, τα παιδιά. Τα καντάρια μπάλα που ξέρει, λίγο από αυτά να μεταδώσει στους παίκτες τους οποίους θα βγάλει... Αυτό κάνει τόσο καιρό. Ο Πάμπλο μεγαλουργεί. Έτσι. Ανέλησε το πώς σκεφτόταν μέσα στο γήπεδο, τι έπρεπε να κάνει, πώς σου λέει τράβηξα τους παίκτες επάνω, να πούμε ο άλλος έφευγε και κάνει την κίνηση, τον φίλε, γύρισα, τον είδα. Η κάθετη που βγάζει... Γυρίζει το κοιτάζι, ξαναγυρίζεις και του παίρνεις την παλιά. Η κάθετη που βγάζει στο Γεωργιάδη
Η κάθετη που βγάζει είναι, φίλε, σαν να είναι δεμένη. Πώς βάζανε οι χτίστες. Θυμάσαι παλιά οι χτίστες που δεν είχαν μαραφέτια. Βάζαν δυο τούβλα, δέναν ένα κορδόνι για να είναι ίσιο, να πούμε το, έτσι, το θέμα. Να μην είναι γέρνη. Δεν ξέρω. Έτσι, εγώ πιστεύω σαν να ήταν ότι πρέπει αυτό το. Μην κάνουμε το λάθος που κάναμε με τον Κωνσταϊσάο. Αυτός ο παίκτης προπονητής, όπως θέλεις, πες το, να πρέπει να μείνει στην ομάδα. Να δώσει αυτά που πρέπει να δώσει σε όποια θέση, που εγώ πιστεύω ότι πρέπει κάποια στιγμή να ανέβει και στη μεγάλη ομάδα. Δεν έχουμε πολυτέλεια να χάσουμε αυτόν τον άνθρωπο από τον ΠΑΟΚ. Συμφωνώ. Το πότε θα γίνει δεν πάμε το ξέρω, παρακάτω. Αλλά συμφωνώ μαζί σου. Το λέω ευθαρτσός, χωρίς περιστροφές. Συμφωνώ. Πάμε αυτό... παρακάτω. Έτσι. Απλά δεν είναι τώρα της παρούσης. Γιατί... αυτό, το καταλαβαίνεις, νομίζω. Ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Κάτι πρέπει να κάνει επιτέλους η διοίκηση, διότι η μπάλα στα αποδυτήρια έχει χαθεί εντελώς. Εκτός κι αν κάποιοι μέσα από τη διοίκηση το θέλουν αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να έχεις παιχνίδι με το Γαύρο την Τετάρτη και να γίνονται αυτά τα πράγματα που γίνονται. Για την ανάρτηση λες στο διαδίκτυο. Ναι. Αυτό εννοείς. Όσο δίκιο και να έχεις. Αυτό. Όσο δίκιο και να έχεις, το χάνεις. Δεν είναι δυνατόν να κάνεις την ομάδα κουλουβάχατο. Ναι, το χάνεις. Συμφωνώ μαζί σου μέχρι κεραίας. Όσο δίκιο και να έχεις. Που έχει. Που εγώ τον δίνω δίκιο. Ναι. Ακριβώς, και εγώ. Έτσι. Όλοι μας. Τον δίνω δίκιο το στόχ. Ναι. Γιατί δεν είναι καλά παιδαρέλη. Για το παράπονο, έτσι. Όχι για τον τρόπο. Ναι. Δίκιο για το παράπονο, άδικο για τον τρόπο. Ναι. Περίμενε να τελειώσουν όλα. Να τελειώσει τα play-off, να τελειώσει το κύπελο, να τελειώσουν όλα και βγες και σκίστονα. Θα είμαι μαζί σου. Έτσι. Βγες και πέστα στην ψύχρα. Τώρα όμως είναι άκερο, άτοπο, άκυρο. Συμφωνώ μαζί σου. Συγχαρητήρια στο Χριστάκη. Ναι, πολύ το χάρηκα. Όλοι μας. Να πάει μπροστά, να δώσει ό,τι είναι να δώσει στην ομάδα. Το χάρηκα πραγματικά. Μπράβο του. Συγχαρητήρια, να μην πάρουν τα μυαλά του αέρα όμως, έτσι, προγειωμένος εκεί, δουλειά, βελτίωση, έχεις πολύ χρόνο ακόμη μπροστά σου αγόρι μου και πολύ δρόμο, βάλ το κεφάλι κάτω, δούλεψε και όλα θα πάνε καλά. Έτσι, και έτσι. Για τον ύπνο που έχουμε στον πάγκο δεν έχω τίποτα να πω, απλώς έτσι. Το μόνο που θα πω είναι ας είμαστε και σε αυτό λίγο και στους χαρακτηρισμούς, ας είμαστε τώρα λίγο πιο προσεκτικοί, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Είμαστε μέσα στη μάχη τώρα. Μην βγάζουμε μόνοι μας τα μάτια μας. Έτσι. Πολύ απλά. Σε παρακαλώ. Σεβαστείτε το αυτό. Είμαστε μέσα στη μάχη. Ναι. Ένα πράγμα έτσι. Θα πω γιατί πραγματικά αυτό είναι. Την Τετάρτη, αν δεν πάρει την πρόκριση, αεροπλανάκι στο Εστορίλ να σπέρνει καρπούδια. Σε χαιρετώ. Να σε καλά. Αυτό. Να σε καλά. Για χαρά. Yeah. Για χαρά. Για χαρά. Παιδιά, μπορούμε να πούμε πράγματα χωρίς χαρακτηρισμούς. Θέλω να σεβόμαστε τη θέση του προπονητή του ΠΑΟΚ. Έτσι. Και μπορεί να έχετε χίλια δίκια για αυτό που λέτε. Ο τρόπος είναι πολλές φορές. Έτσι. Να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Λίγο έτσι να σεβόμαστε τη θέση. Αν δεν μπορούμε να σεβαστούμε το πρόσωπο. Ναι. Καλημέρα. Όλα αυτά τα χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια το έχουμε κάνει. Και πέρασαν και κάτι τύποι που μπορούσαμε να πούμε διάφορα. Έτσι. Αλλά σεβαστήκαμε τη θέση, το θεσμό του προπονητή. Καλημέρα. Έλα. Άντε ρε Κωστάκη! Άντε ρε Κωστάκη! Έλα τα αγόρι μου! Ρε μάλια! Ρε μάλια! Εδώ το έχω έτοιμο! Καλημέρα, καλή εβδομάδα! Καλώς το παιδί! Καλημέρα, καλή εβδομάδα! Δύο ημίχρονα του Σαββάτο. Ένα... Ναι! Άμεστο, άγευστο, όπου ναι. Να το πω το πρώτο. Να το πρώτο. Ένα πολύ πιο ωραίο το δεύτερο, δηλαδή κάποιος αναλαμβάνει και το πρώτο. Κάποιες καλές φάσεις. Αυτό που πρέπει να αλλάξει και να αλλάξει προς το καλύτερο για μένα είναι η νοοτροπία του Αμπέλ Φερέιρα. Ναι. Πρέπει να βγάλει την νοοτροπία του τρίτου τέταρτου που είχε στην Πορτογαλία και να πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Το πιο δύσκολο λες. Πιο... Το πιο δύσκολο. Παύλε, αυτό που λες
μέσα σε μία πρόταση είπες κάτι που είναι, φίλε, πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ. Αγόρι μου. Όταν δεν το έχεις κάνει ποτέ στη ζωή σου αυτό, τώρα καλείσαι και μάλιστα ξαφνικά κλήθηκε αυτός, δεν ήταν προετοιμασμένος, να το δεν κάνει. Πρέπει να... Κοίταξε, το μόνο μεμπτό στην όλη υπόθεση είναι ότι ο Ρουμάνος σηκώθηκε και έφυγε και λέω Ρουμάνος, γιατί δεν είναι... Δεν είναι Γάλλος. Είναι επάγγελμα. Είναι ιδιότητα ο Ρουμάνος. Έτσι, σηκώθηκε και έφυγε δύο μέρες πριν την προετοιμασία και ανακατήκαμε και πήραμε τρύπημα. Τον άνθρωπο Φερέιρα. Ενοχλούνται έτσι. Κάποιοι που το λέω, τρύπημα προδοσία. Ό,τι και να έχει γίνει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το έχω πει πάμπολες φορές ότι σαν προπονητής είναι πολύ λίγος. Σαν προπονητής, σαν διαχειριστής ανθρώπινου υλικού είναι τεράστιος. Ούτε στο πολύ λίγος διαφωνώ. Διαφωνώ εγώ. Ούτε συμφωνώ στο πολύ λίγος. Καλός. Για μένα. Για προσωπική εκτίμηση. Εντάξει, ναι. Προσωπική εκτίμηση. Πολύ λίγος όχι. Καλός. Δεν μιλάμε. Στο δεύτερο. Δεν μιλάμε. Γιατί είναι προσωπική εκτίμηση. Σωστό, σωστό. Το δεύτερο σκέλος συμφωνώ. Άριστος διαχειριστής προσωπικότητων. Μέγας ψυχολόγος. Άρχοντας τον μπύρι-μπύρι. Άμπραβο. Από εκεί και άριστος, πέρα. Μπύρι-μπύρι. Μπυριμπυρίστας. Από εκεί και πέρα. Άμπραβο. Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Όσον αφορά το κομμάτι το δίκιο, φάνηκε ποιος ήταν. Είπα, είδες, μας παράτησε τα κρύα του Λουτρού. Άστο, μίλαμε τώρα για τα ίδια. Είναι τρεις δύο μέρες. Λοιπόν. Και αναγκαστήκαμε και πήραμε τον Αμπίλ Φερέιρα, ο οποίος είναι πολύ καλός. Φερέλπιδας. Αυτά βεβαίως με. Έτσι. Μπορεί κάποτε να γίνει. Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα αυτό που πρέπει να αναπτύξει, είπαμε, είναι η νοοτροπία του πρωταθλητή, την οποία δυστυχώς δεν την έχει. Αυτό είναι το μεγάλο του μειονέκτημα. Παύλε μου, έτσι, δώσε μου και τα τρία τελευταία ψηφία να σε βάλω, φίλε, για το ναυιγραντήρα. 988 να πάρω και τον το γιωτό μου, γιατί τον Κάριερ τον πήρα. Αχ, μάλιστα. Αν το δω και αυτό, σε φιλώ και σε αγαπώ. Ναι, γεια σου, γαϊδουράκατε. Γεια. Πάμε, οι δύο τελευταίοι, μην καλείτε άλλο, θερμή παράκληση. Για να είμαστε και λακωνικοί από τη λαγωνία. Ναι! Έλα, ρε Κωστάκη, καλημέρα. Βασιλάκι μου, έλα! Έλα, αδερφέ μου. Θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου να ξεκινήσω έτσι σήμερα για την λακωνικός. Να πω κάτι για την ομάδα, για τον προπονητή. Είμαι πολύ πεισμωμένος, παρόλο ότι κερδίσαμε, δεν μπορώ να το ανεχτώ αυτό το χάλι. Λοιπόν, θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου στο Κούλη στην Στοχόλμη, στο Γκρίσο Κολοβό, γιατί όλοι μας είμαστε δυσαρεστημένοι. Οι μόνοι που δεν είναι δυσαρεστημένοι πιστεύω είναι μόνο μέσα στην ΠΑΕ. Αυτοί, δεν ξέρω, οι άνθρωποι τους αρέσουν. Μα δεν νομίζω, φίλε. Νομίζω ότι και εκεί νομίζω οπότε, ότι... Οπότε, ναι, ή αρέσει. Συμμορφώνονται μεθαύριο στο παιχνίδι ή είναι η άξιοι της μοίρας τους από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Λοιπόν, και πάλι την καλημέρα μου, να είστε γεια σου, Βασιλάκη μου. Σε ευχαριστώ που ήσουν σύντομος. Σε ευχαριστώ, αδερφέ μου. Σε ευχαριστώ. Τελευταίος, ναι! Καλά τα κατάφερες. Μια χαρά τα κατάφερες. Τελευταίο να ναι. Κλείνεις. Εσύ είσαι η φίρμα. Εσύ είσαι η φίρμα, αγόρι μου. Ναι. Έλα. Θα δώσω και τα νούμερα στο τέλος. Όχι ρε. Μεσημέρι θα το κληρώσω. Παύλε μου. Έλα. Γιατί ρε. Θα δώσω από τώρα για το μεσημέρι. Παύλο, δώσε τα τρία τελευταία. Να σε βάλω. 9.47. Τέλεια. Πάμε. 9.47. Πάμε στα άλλα. Κλείνεις εσύ σήμερα. Κλείνεις. Χωρίς να σε διακόψω, λοιπόν, πάμε! Εγώ δεν ξέρω, θα το πάρω επάνω μου και θα πω ότι την Παρασκευή το μεσημέρι έγινε ο εκτροχιασμός με τον Γιώργο. Εγώ βγήκα, θυμάσαι που είπα από τις 2 παρά 5 είμαι και είπες 2 παρά 4. Λίγο πιο μπροστά από μένα, ή κάποιος και το όνομα θυμάμαι και τα πάντα δεν θα. Ωραία, τελείωσε αυτό το θέμα τώρα. Λοιπόν, τελείωσε. Δεν θα ξαναυποθεί. Επειδή και εγώ έχω κάποιο και γνωρίζεις. Ναι. Ορισμένοι πανταχού παρών καλά, να τι μην να κάνω. Χρησιμοποιούν και να λένε την άποψή τους μόνο για τον εαυτό τους. Να μην χρησιμοποιούν άλλων ονόματα. Ακριβώς. Παρακαλώ πάρα δεν πολύ μου λες σε εμάς βγήκε και ηρωνεύτηκε το Γιώργο. Στην εκπομπή μέσα. Στην δικιά σου την εκπομπή την Παρασκευή ναι. Πριν από μένα. Ναι, τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Τελείωσε αυτό το θέμα. Δεν επιτρέπω κανένας να ηρωνεύεται τον άλλον ακροατή. Τελείωσε. Ένα μήνυμα. Για κάποιον που χρησιμοποίησε το όνομά μου. Δεν γουστάρω έτσι. Ναι, τελειώσαμε. Γι' αυτό και τον έκλεισα.
Εντάξει. Ναι, το κατάλαβα. Μπράβο, τέλος. Άρα, σε πάμε. Είμαι, δεν χρειάζεται να με ευχαριστείς καθόλου. Όποιος είναι ξερόλας, να χρησιμοποιεί τον εαυτό του μόνο. Να μην δεν επιτρέπω και χρησιμοποιώ πρώτο ενικό. Ξέρετε, δεν μ' αρέσει ο πρώτος ενικός. Δεν επιτρέπω σε κανέναν να ειρωνεύεται έτσι ή να χαρακτηρίζει ακροατή. Εδώ σε αυτή την παρέα όχι. Ειδικά στους μεγαλύτερους σε ηλικία που οφείλουμε έναν σεβασμό. Είναι δικαίωμά μου να το πάρω και σαν ειρωνία. Έτσι. Ο καθένας πιστεύει και κάνει αυτό που λέει. Τελείωσε. Πες δύο κουβέντες μαγικές τώρα για να κλείσουμε. Τις δύο κουβέντες μαγικές. Τις δύο τις μαγικές. Δύο μαγικές κουβέντες. Στο τέλος θα τα πω. Μια κουβέντα θα πω μόνο. Μια φράση. Ναι. Εάν δεν φέρεις το κύπελο, σήκω και φύγε από το τηγάνι κατευθείαν στην Πορτογαλία. Εμείς μαζί για μια ζωή. Πες και τις δύο λέξεις και τις δύο λέξεις που... Α, αυτό, Μπιζίν Πάουκ. Γεια σου, Παύλε. Φιλιά, 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 φιλιά. Τέλος. Σας φιλώ. Έρχεται Κόλκας Μπατμανίδης, ψυχιατρίο. Εμείς τα λέμε στις 2 το μεσημέρι. Θα κληρώσουμε και τον αφιγραντήρα τον υπέροχο. Θυμίζω, Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο ή εκλεκτά πεντανόστιμα κρεατικά. Φυσικά, δεν ξεχνάτε, Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης, ανατολικά 4:30-11 στην Καλαμαριά, δυτικά στην Πολύχνη, στην Αγνό Στρατιώτα ανεβαίνοντας και βέβαια, δεν ξεχνάτε, Κλιμάρτ, Γραβιάς και Δελφών, 9:17-6:46, κορυφαίος στον κλιματισμό, Ντάκιν και όχι μόνο ο Κώστας και ο Σες. Bye, bye, ζούμε σου, λέμε!